καλοκαιρινές διακοπές για πάντα και εμείς με αυτό το τραγούδι σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι, καλό μήνα να έχουμε, καλημέρα σε όλους, τι άλλο καλό έχουμε να πούμε, όλα τα καλά να τα έχετε μπροστά σας και να τα ζήσετε φέτος το καλοκαίρι. Και ευδιάθετη το καλοκαίρι, κοπελίτσα που είσαι σήμερα. Το καλοκαίρι πάντα μου φτιάχνει διάθεση, δεν ξέρω αν ελθέρει. Χειμώνα καλοκαίρι και σε καλοκαίρι, ε. Εννοείται καλοκαίρι. Αυτούς που λένε δεν αντέχω τη ζέστη. Δεν μπορώ να τους ακούω. Να σου πω κάτι. Ό,τι και να γίνει, ξυπνάς και έχει ήλιο. Υποφέρεις με τη ζέστη, έτσι, ναι, ξεκάθαρα. Αλλά και μόνο ότι υπάρχει πιθανότητα να πετάχτεις σε μια θάλασσα, έτσι, για μια βουτιά. Ότι το βράδυ θέλεις να την κάνεις τη βόλτα. Δηλαδή, πόσο ωραία ήταν χθες το βράδυ μια βόλτα. Εγώ κατέβηκα. Όσοι ακροατές δεν έχετε δει το Insta story μας, ναι, όχι. Το βραδινό. Όχι, πες λίγο για το πώς αντέδρασα όταν κατεβήκαμε κάτω το βράδυ. Καλά, εντάξει, επειδή είσαι σαν τα βαμπύρκη και δεν κυκλοφορείς. Ναι, πέρα από συγκεκριμένες μέρες. Και βλέπεις αυτή την πόλη πριν από τις 8 το πρωί και μετά τις 12 το βράδυ. Σε ρώτησα αν είναι έτσι κάθε βράδυ. Ναι. Λες τι όμορφο που είναι σήμερα που κυκλοφορήσαμε τύπου στις 9 και ήταν 9 ακόμα μέρα. Και σου είπα, έτσι είναι κάθε μέρα. Συγγνώμη, έτσι είναι κάθε μέρα, 9 η ώρα το βράδυ. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ όμορφα. Δεν συγκρίνεται το καλοκαίρι με το χειμώνα με τίποτα. Δηλαδή αυτό το ότι τελειώνεις τη δουλειά και θες να πας σπίτι στον καναπέ με την κουβέρτα, με οτιδήποτε, δεν συγκρίνεται. Δεν ακούω τίποτα στα αυτιά μου, όλα θα τα φτιάξουμε όμως. Ναι. Θα τα φτιάξουμε όλα, Σωτήρης Δασκαλάκη, στην κονσόλα του ήχου και τη διάθεση τη δική του θα φτιάξουμε. Τον Μπρούζλι φοράς την μπλούζα, Σωτήρη. Το είδες κι αυτό. Καλοκαιράκι, εσύ και εγώ μόνοι πάνω στη γη. Για κοιτάξτε. Γιατί δεν λίγο, έχει κοιτάξτε. Βγει ακόμα ένα κοκτέιλ που να λέγεται σουμπάπ, σουμπάπ. Σουμπάπ, σουμπάπ, δώσε ιδέες, έχουμε και φίλους τέτοιους. Από το πρώτο τραγούδι που βάλουμε, αυτό το σουμπάπ, σουμπάπ, δεν πρέπει. Δώσε λίγο, Σωτήρη, δώσε λίγο. Τι άλλο βέβαια. ΑΕΚ. Είναι αλλιώς να είσαι ΑΕΚ αφού. Ναι, είναι αλλιώς να είσαι ΑΕΚ. Δηλαδή δεν σταματάνε τα χαστούκια. Όχι, όχι, να σου πω κάτι. Να όχι θες τα χαστούκια στην ΑΕΚ της ενημέρωσης. Να σου πω κάτι. Να θες να αγιάσεις. Και να μην σε αφήνω. Να αγιάσεις, ρε παιδί μου, να πεις οκ, τελείωσε. Πάει το πρωτάθλημα, γεια σας. Δεν ασχολούμαστε, κοιτάμε μπροστά. Δεν σε αφήνουν. Δεν γίνεται δηλαδή να μην ασχοληθείς. Τώρα ήρθε ο Βράνιες. Μετά διαβάσαμε για Κονέ. Θα τα πούμε όλα εδώ. Τι να κάνουμε κι εμείς. Καλή άνθρωποι. Δηλαδή αυτό τώρα 8 παρα 20 το πρωί, 9 παρα 20 το πρωί για Κονέ. Γιατί για Βράνιες δεν το διάβασες. Δεν πρόλαβα, είναι και για Βράνιες. Δύο έχουμε σήμερα. Δύο θέματα θα τα πούμε όλα στην... Πώς είναι κάθε εβδομάδα στο Game και στο Power of Love, πώς λέγονται αυτά, στο Survivor προτινόμενη της εβδομάδας. Έτσι ακριβώς. Κάτι τέτοιο είναι και στην ΑΕΚ. Λες ποιος θα έχει. Ποιος είναι αυτή την εβδομάδα προτινόμενος. Τώρα έχουμε. Ποιος θα είναι αυτή την εβδομάδα αυτός ο οποίος θα βγάλει μια δυσαρέσκεια με την ΑΕΚ για τα χρήματα. Κοίταξε να δεις, θα μπορούσε ο πρόεδρος να βγάλει και μια γραμμή για να βγάλει κανένα ψηλό στο παράλληλο. Ψηφίστε αυτή την εβδομάδα. Ποιος θέλετε να παραμείνει. S1 στο 54-526 για να παραμείνω Κονέ. Θέλετε να δοθούν, ναι, θέλετε να δοθούν περισσότερα χρήματα στο ΣΥΜΟΕΣ. Στείλτε. Λοιπόν, στείλτε και εσείς μια καλημέρα FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54-526. Καλημέρα, σχόλια, παρατηρήσεις. Ποιος θέλετε να παραμείνει στην ΑΕΚ και να βάλει ο πρόεδρος βαθιά το χέρι στη τσέπη. Προσοχή, η ψήφος είναι θετική. Ναι, δεν ψηφίζετε από την ίδια χώρα. Αεξίδες δεν μπορείτε να ψηφίσετε. Όχι, όχι. Πώς είσαι στο Eurovision, δεν μπορείς να ψηφίσεις από Ελλάδα για Ελλάδα. Αν βέβαια ζείτε στην Κύπρο, έτσι το μπορείτε, λένε. Ναι, μπορείτε να ψηφίσετε. Επισκεφτείτε τα τοπικά τηλεφωνήματα για να δείτε τον κωδικό. Λοιπόν, 1,24 η χρέωση συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ και χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας. Θέλω να σε ρωτήσω για τον καιρό, αλλά τι να σε ρωτήσω τι για τον ρωτήσεις, καιρό. Δεν βλέπεις έξω που βράζουμε από τις 9 το πρωί. Την καταλαβαίνεις τη ζεστή τη μέρα, την καυτή τη μέρα από το πρωί με το που κυκλοφορείς, πώς είναι ο αέρας. Χθες έπαθα σοκ γιατί νομίζω ότι ήταν η πιο ζεστή μέρα από αυτές του τελευταίου διαστήματος, ναι. Έτσι. Πρώτη του μήνα, λέω μπήκαμε κανονικά στο καλοκαίρι γιατί ήμουν με το air condition, ήμουν μέσα και δεν καταλάβαινα. Και βγαίνω 4 ώρα που πλάτη Αριστοτέλους. Εντάξει, καρά κέντρο, δεν γίνεται. Πιο καρά κέντρο δεν υπάρχει. Και είχε αυτό το ζεστό τον αέρα, το ζεστό το αεράκι. Το λίβα. Του Ολυμπιακού. Λίβας λέγεται. Λίβας λέγεται. Αυτός ο ζεστός ο αέρας. Είχε λίβα λίγο. Δεν το ξέρεις το ποιηματάκι σαν το λίβα που καίγεται Σπαρτά. Να, ο Σωτήρης το είπε ταυτόχρονα με μένα. Σωστό. Τον δικηγόρο του Ολυμπιακού ξέρω ως λίβα. Εδώ ζητήσαμε τραγούδι. Αυτό παίζει.
Αυτό παίζει. Ναι. Ζήτησα σαμπάνι και είπε σιαμπάνι. Εγώ, άλλο τερματοφύλακα, δηλαδή εντάξει και ο σαμπάνι. Ο Γιώργο δεν είναι ο σαμπάνι. Ναι, σαμπάνι. Αν δεν. Σιαμπάνι είναι αυτό. Σαμπάνι είναι ο τραγουδιστή. Σαμπάνι είναι Γιώργος. Ο τραγουδιστή. Ο τερματοφύλακα είναι σιαμπάνι. Σιαμπάνι, Μάριο. Ναι. Εγώ λέω σαμπάνι είναι Γιώργο, έτσι. Εντάξει, εγώ επειδή ασχολούμαι περισσότερο με το σιαμπάνι. Ο Γιώργο. Ξεκίνησε και αυτός από στίβο, δεν ήταν τερματοφύλακας. Είναι ψηλό ταγόρι, θα μπορούσε να παίξει. Δεν τον έχω για αθλητή. Είναι πολύ... Του στίβου και μάλιστα πρωταθλητισμό έκανε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, τώρα που είπες για αθλητισμό, να πούμε λίγο, να σταθούμε λίγο σε όλα αυτά τα παιδιά που προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες, έτσι, που έχουν πολύ άγχος, γιατί χθες πώς ήμουνα με μια μανούλα, ναι, της έστειλε η κόρτσα τη μαμά ένα τέτοιο μήνυμα και ζει και η μανούλα το δικό της άγχος, τη δική της αγωνία. Ψυχραιμία. Πανελλήνιες είναι, θα έρθουν, θα περάσουν. Τίποτα δεν τελειώνει στις Πανελλήνιες. Τίποτα δεν κρίνεται στις Πανελλήνιες. Κάνεις εσύ αυτό που πέρασες από τις Πανελλήνιες? Ποιο? Κάνεις εσύ τη σχολή, ασκείς αυτό που πέρασες από τις Πανελλήνιες? Ό,τι έδωσες δηλαδή τη σχολή που πέρασες, με αυτήν ασχολείσαι? Όχι. Ούτε εγώ. Ναι, εκεί θέλω να καταλήξω ότι και λάθος επιλογές να κάνετε στις Πανελλήνιες, ή μια επιλογή να μην σας βγει. Δεν φταίνε τα παιδάκια, το σύστημα είναι λάθος. Όχι, δεν αγχώνεστε. Υπάρχει χρόνος, διάθεση να έχετε, όρεξη να έχετε και μπορείτε να τα αλλάξετε και να πάρετε διαφορετική στροφή. Εμείς και οι δύο, εδώ αυτές εσύ οι δύο κοπέλες πρόσφατα, που ακούτε πίσω από τα μικρόφωνα, άλλου μας πήγαν οι Πανελλήνιες. Και αλλού η μοίρα. Και αλλού η ζωή. Πω. Να, τι τραβέ, βάλε και ωραία τραγούδι. Ανούλα Βύση. Πάρτε λοιπόν μια βαθιά ανάσα, κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε, με ηρεμία, χωρίς άγχος. Είναι μια έτσι περίοδος της ζωής μας που όλους μας έχει στιγματίσει, έτσι. Τι έκανες διαφορετικό εκείνη την περίοδο? Έτρωγα πάρα πολύ. Ωραία, ευχαριστώ. Έτρωγα πάρα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να βλέπω φωτογραφίες μου μετά την τρίτη ηλικίου. Και ξέρεις, είναι το κλασικό που πήγαμε όλοι στην Σκιάθο. Ναι. Το καλοκαίρι με το που τελειώνεις το σχολείο, διακοπές στη Σκιάθο. Πήρα κιλά, πήρα πάρα πολλά κιλά. Είχα δίπλα μου ένα σακουλάκι με αυτά τα ατομικά τα σοκολατάκια, ναι, που τα βγάζουν σε έτσι τα μικρούτσικα, ναι, και μου είχε πάρει η μαμά μου ένα δίπλα και είχα όλη την ώρα ένα τέτοιο και όποτε ήθελα τσακ ένα σοκολατάκι. Γιατί βοηθάει και στη μνήμη σου, λέει. Δεν, νομίζω ότι η χρονιά ήταν κάνε ό,τι θέλεις, ναι. Κάνε ό,τι θέλεις, δηλαδή φάε όσο θέλεις, κανείς δεν σου λέει τίποτα. Και εγώ το έριξα στο φαγητό. Οι περισσότεροι νομίζω ότι δηλαδή όσοι έχουμε άγχος, πολύ διάβασμα. Δεν σου λέω τώρα, ας πούμε, ήταν και ο αδερφός μου που δεν είχε κανένα άγχος για τις Πανελλήνιες. Ναι. Κιλό δεν έβαλε. Ναι. Κιλό δεν έβαζε. Καλημέρα, Σπύρο. Ο Σπύρος είναι και το σουλούπι του, είναι όμως. Είναι και το έτσι σουλούπι του, ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι εγώ αγχωνόμουν. Βρήκα κι εγώ μια διέξοδο στο, ναι, φαγητό και πήρα κιλά εκείνο το διάστημα. Πάρα πολύ άγχος, έτσι. Πάρα πολύ άγχος. Δεν μπορείς να πεις στον άλλον μην αγχώνεσαι. Δεν μπορείς να πεις στα παιδιά πλάκα, να μην αγχώνεσαι. Έτσι όπως είναι το σύστημα, έτσι όπως έχει δομηθεί, φυσικά και θα αγχωθεί το παιδί. Απλά όσο νωρίτερα καταλάβουν ότι δεν έχει τόσο μεγάλη αξία, γονείς και παιδιά. Το καλό, το θετικό, αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε εσείς σαν γονείς και γενικά αν έχετε παιδιά στον περίγυρό σας που δίνουν Πανελλήνιες, είναι να είστε ήρεμοι και χαλαροί. Πραγματικά δεν κρίνεται τίποτα από τις Πανελλήνιες. Όσο άσχημο και αν ακούγεται και όσο και αν πιέζετε τα παιδιά σας να δώσουν το καλύτερό τους σε αυτό, εκεί να ξέρουνε. Και επειδή είναι μια δύσκολη ηλικία του να ξέρεις ακριβώς τι θέλεις στη ζωή σου, μπορεί να γίνουν και λάθη, μπορεί να γίνουν και λάθος επιλογές, μπορεί να έχουν και αποτυχίες, έτσι, να υπάρχουν, ναι, και αποτυχίες. Αλλά δεν τελειώνει τίποτα εκεί. Ξαναγυρνάνε δέσμες, το ξέρεις, έτσι. Ξαναγυρνάνε, ναι, δέσμες, έτσι. Εν τω μεταξύ, έδωσαν όλα τα μαθήματα του σχολείου, τα σχολικά, και ενώ που δεν είναι για Πανελλήνες, τελείωσαν, ξεμπέρδεψαν με αυτά. Ναι, ναι. Και εν τω μεταξύ έδιναν δύο μαθήματα, Και η αδερφή μου που είναι Δευτέρα Λυκείου, για να τελειώνουν να είναι άδειες οι τάξεις για τις Πανελλήνες, δύο μαθήματα τη μέρα δίνουν. Και η ίδια η εκπαίδευση αυτή τη στιγμή δεν δίνει θάρρος. Δεν δίνει νόημα στα ενδοσχολικά μαθήματα και τους βαθμούς μέχρι και τη Δευτέρα Λυκείου. Ό,τι γράψει στο τέλος είναι. Κρίνονται 15 χρόνια σχολείου, αν βάλεις και το νηπιαγωγείο. Από 6 μαθήματα μαθήματα στο 6, 9, 7, αναλόγως τα όσα έχει ο καθένας, όποτε έδινε. Λοιπόν, εγώ 7 έδωσα. Ναι.
Το καλό είναι ότι. Εγώ έδωσα 9. Αλλά έδωσα και Δευτέρα Λυκείου. Ήμουν τελευταία χρονιά. Αλήθεια, όχι, δεν δώσαμε Δευτέρα Λυκείου. Από μένα και μετά καταργήθηκε. Ναι, έτσι, ήταν πολύ άσχημο. Φεύγανε λυκειάρχες. Ήμουν τελευταία χρονιά τη γυμνασιάρχη μου, του γυβουλικιάρχη μου, το σύστημα των Πανελληνίων. Αλλαγή σελίδα. Ναι. Σηματοδοτώ, έτσι. Επίσης, να σου πω κάτι. Είμαι σελιδοδείχτης. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το γεγονός ότι δίναμε πρώτα πανελλήνιες. Τουλάχιστον ναι, στη και δική, μετά τα ενδοσχολικά που δεν μας ένοιαζε. Δηλαδή, μας έφευγε όλο το άγχος. Συγγνώμη, να δώσουμε τις πανελλήνιες. Δεν τελείωσες. Καρκαλατζίδης ακόμα δεν έχει δώσει εξετάσεις. Μαζέψου. Η γενιά Καρκαλατζίδη. Μαζέψου. Δεν έχει δώσει ακόμα εξετάσεις το παιδί. Με δέσμες θα δώσουμε. Με τον Καρκαλατζίδη. Τι θες να περάσεις, τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Γιατί σαν πως ξέραμε εκείνη. Εγώ ήξερα. Άσχετα που διάλεξα κάτι. Έκανε άλλο. Ένα ταξίδι, είχε και αυτό την αξία του. Ναι, για κάποιο λόγο γίνονται. Βέβαια. Πιάνεις λιμάνι προσωρινά. Mm. Έτσι. Και φεύγεις. Λοιπόν, τώρα που είπαμε λιμάνι. Τι θες απ' όλα. Τι ξεκινάει από Θεσσαλονίκη και με ενδιαφέρει πάρα πολύ και σας ενδιαφέρει και εσάς πάρα πολύ. Είναι τρίτη χρονιά που γίνεται, τρίτο καλοκαίρι. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Σποράδες. Γιατί δεν έχουμε άλλο καράβι σαν Θεσσαλονίκη τουριστικό, έτσι. Και επειδή να αγαπάμε σποράδες, έτσι. 15 Ιουνίου ξεκινάει. Αυτά, δεν λέει κάτι άλλο το άρθρο. Από τις 15 λοιπόν, Ιουνίου. Πέρυσι άργησε πολύ, αν θυμάσαι. Ήταν που είχε φτάσει τέλη Ιουλίου. 15 Ιουλίου και μετά ξεκίνησε. Και ήταν ίσα για ένα μήνα. Μπράβο, αυτό το συζητούσαμε. Ναι, μόλις για ένα μήνα ξεκίνησε η σύνδεση με τις σποράδες. Φέτος πολύ νωρίτερα, από τις 15 Ιουνίου λοιπόν. Όσοι θέλετε, όσοι έχετε επιλέξει τις σποράδες, θα μπορείτε να φύγετε και από το λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είδες από τη στιγμή που πήγε στα χέρια του Ιβάν Σαββίδη, αρχίζουν, λύνονται. Ένα-ένα τα προβλήματα. Ελένη, έχεις πάει διακοπές και να φύγεις από εδώ, με το καράβι, ναι, με τους γονείς σου. Όχι από εδώ, από Καβάλα. Ωραία. Εγώ πρόλαβα και εδώ δρομολόγιο. Καλά, είχε και μέχρι 5 χρόνια, είχε ακόμα. Ναι. Αλλά είχε ελάχιστα. Εγώ πρόλαβα και πήγα απευθείας από εδώ Σύρο. Όχι. Πόσες ώρες. Έφυγα 12 το βράδυ, την επόμενη μέρα το απόγευμα ήμουν εκεί. Να σου πω κάτι όμως. Με στάση σποράδες. Ναι, αλλά είναι ωραία. Εμένα μου αρέσει το πλοίο. Είναι ωραία. Δηλαδή, αν έχεις παρέα. Καλά πλάκα κάνεις. Τόσες ώρες ταξίδι, καταρχάς όλο το βράδυ στο κατάστρωμα, χωρίς να ξέρεις κανέναν. Ναι. Δεν χρειάζεται. Γιατί οι ηλικίες που ταξιδεύουν σε τέτοια ταξίδια δεν θα πάρει ο άλλος τώρα οικογένεια με δυο μωρά να κάνει προφανώς, 18 ώρες ταξίδι. Προφανώς. Είναι όλοι φοιτητό κόσμο. Ούτε μεγαλύτερη ηλικία θα πάρει το πλοίο 18 ώρες. Ήμασταν πάνω στο καράβι, ήταν μια παρέα με κιθάρα. Μπυρίτσες, κατάστρωμα. Μέχρι τις 6 το πρωί, τώρα πάνω στη θάλασσα, μπυρίτσες, κιθάρα, μουσική, με άγνωστους φυσικά, γίναμε παρέα, έτσι. Ναι. Και μετά από τόσες βρεθήκαμε ώρες... μαζί και μετά και στη Σύρο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να ταξιδεύω με καράβι και να έχει ώρες, ρε παιδί μου. Κοίταξε, επειδή είχα πάρει το γρήγορο για Σκόπελο. Ναι. Δεν είναι το ίδιο. Το γρήγορο είναι πλέον με νοκτέλ. Μπράβο. Ναι, πας πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή συγκριτικά με το αργό. Αλλά πρέπει να είσαι στο κάθισμά σου, έτσι. Κλεισμένα παράθυρα, δεν μπορείς να βγεις, να κινηθείς, να κάνεις τίποτα. Μπορείς απλά να σηκωθείς και να πας στο μίνι μπαρ που έχει μέσα. Αυτό. Να πάρεις ένα καφέ, κανένα νεράκι και να έρθεις πάλι στη θέση σου. Τακτέλ. Πώς είναι τακτέλ και η θέση των λεωφορείων και να κάτσεις, έτσι. Δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν με νοιάζει αν είμαι μέσα σε μία ώρα εκεί. Δεν έχει σημασία. Όχι. Λοιπόν, μας αποσυντονίζεις, δωράκι μου, με το μήνυμά σου, την καλημέρα μας και σε σένα που μας λες να αφήσουμε τα καράβια και να πιαστούμε με ένα άλλο θέμα συγκεκριμένο. Νομίζω ότι δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία της εκπομπής. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα ή μου έχεις έρευνες εδώ, μου έχεις πολλά μαζέψει εδώ. Μετά θα σου πω και καιρό, δεν προλαβαίνουμε τώρα. Δώσε τον καιρό, είναι ούτως ή άλλως. Η θερμοκρασία είναι η ίδια. Που είχαμε και το προηγούμενο Σάββατο, 20 με 31 δίνει. Αλλά πες μου, είναι δεν δίνει βροχές. Όχι, δεν δίνει. Παροδικών όμβρων κυρίως τα ορεινά, εντάξει. Ίσως λίγο στο ασβεστοχώρι να ρίξει μια ψηλή. Μάλιστα. Αλλά δεν νομίζω. Είναι νοτιάς όμως ο καιρός, γι' αυτό έχει και παραπάνω ζέστη. Μάλιστα, γι' αυτό ζεσθενόμαστε πάρα την πολύ. Την νησιώτησα να ακούς. Είχαμε και ένα ατύχημα, έτσι. Ναι, είχαμε δυστυχώς. Και ένα ατύχημα σήμερα το πρωί. Πολύ προσοχή, εσείς τώρα που μπαίνετε στα αυτοκίνητά σας, που παίρνετε το δρόμο για Χαλκιδική, που γενικώς... Στη Μουδανιών κλασικά. Έτσι ακριβώς πάτε λίγο να κάνετε τις βουτιές σας, πολύ προσοχή στο δρόμο. Είχαμε ήδη ένα ατύχημα. Λίγο μετά την είσοδο στη Μουδανιών, ένα αυτοκίνητο με μοτοσυκλέτα, τραυματισμό ενός ατόμου, είναι στο 424 ο άνθρωπος.
Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Και να μην παιδιά, είναι κάτι για, σοβαρό. Να σου πω κάτι. Αν αναπτύξεις λίγο παραπάνω ταχύτητα, δηλαδή αυτό το να το πατήσεις, ουσιαστικά σε τόσο μικρές διαδρομές που είναι για τη Χαλκιδική, πόσο θα γλιτώσεις, 5 λεπτά. Και όχι μόνο 10 αυτό, λεπτά. Και όχι θα φτάσεις δηλαδή στην παραλία 10 λεπτά νωρίτερα και κάτι έγινε. Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή ξυπνάς το πρωί, έχεις ετοιμάσει το καφεδάκι σου, έχεις πάρει τα πράγματά σου. Πας για ξεκούραση, πας για χαλάρωση. Γιατί πρέπει να ξεκινήσεις έτσι τη μέρα σου. Έτσι. Ακόμη και να μαλώσεις με τον άλλον στο δρόμο. Μην χαλάτε τη ζαχαρένια σας. Δεν υπάρχει λόγος. Είτε φτάσετε σε 20 λεπτά. Είτε 20 λεπτά νωρίτερα, είτε 20 λεπτά αργότερα, δεν υπάρχει καμία αγωνία, κανένα άγχος. Απολαύστε τη διαδρομή. Πάτε να ξεκουραστείτε, πάτε να χαλαρώσετε. Και να σου πω κάτι στην τελική, βάλτε ραδιόφωνο. Όχι μόνο αυτό. Το να έχετε νεύρα κάθε μέρα και να βρίζεστε στους δρόμους, το καταλαβαίνουμε. Γιατί και εμείς δεν ξυπνάμε και αγαπιόμαστε με όλο τον κόσμο. Αλλά τώρα... Εγώ ξυπνάω με νεραϊδόσκονη. Σ' αγαπάω όλους. Σ' αγαπάω όλους. Εντάξει. Εγώ υπάρχουν μέρες που μαλώνω και με τους τύπους. Να σου πω κάτι, στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα με τα βρυσίματα. Δεν είναι τόσο Όχι, ακραίο. Όχι, δεν είναι τόσο ακραίο. Είναι καλά. Αλλά, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνεις μέσα στην ημέρα, μέσα στην καθημερινότητα, στη ρουτίνα. Εμείς σήμερα. Την ένταση και τα νεύρα. Στην ευτυχία του ΟΑΣΤ, γιατί το καλοκαίρι είναι μια ευτυχία τις πρώτες πρωινές ώρες. Μόνο. Γιατί είναι άδειο. Αυστηρά. Είναι άδειο. Κάναμε κοντρίτσες το πεντάρι με το τριάρι. Δηλαδή, περνούσε μια ο ένας στη Βασιλίση της Όλγας, περνούσε μετά ο άλλος. Περνούσε ο ένας. Φαντάζομαι, άδεια. Είχε και κοίταγμα από τον οδηγό, έτσι. την ώρα που περνούσε. Όταν ήσουν μικρή, κάνατε τη χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια σας. Να σου πω κάτι. Σας περάσαμε με την παρέα. Όταν ήμουν μικρή, ήθελα να προσπερνάω και να κοιτάω κιόλας μετά. Έτσι ότι. Εμείς κάνουμε και όχι, σας τη φέραμε τώρα. Ωραία, ωραία πράγματα. Λοιπόν, παιδάκια ήμασταν. Με αυτά θα πάμε στο διάλειμμα και να πούμε έτσι λίγο σε πιο αθλητικά μονοπάτια. Αν με αφήσεις, δεν θα σε αφήσω ούτε στο επόμενο ημίωρο. Έχω έρευνα κολαφό. Ενδιαφέρει τους πάντες, εκτός από τις κυρίες που ανήκουν στην κατηγορία. Τρώω, μην με βλέπεις έτσι. Τρώω τα πάντα, αλλά δεν παχαίνω. Δεν παχαίνω. Κατηγορία Δέσποινα Βανδύ. Αυτό. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Θέλω να κάνουμε επαφή με τον τραγουδιστή αυτό. Με τι ωραία διασκευή του τραγουδιού Killing Me Softly. Softly. Softly, softly. Softly. Σαν το τσόφλι. Ζωντανή εκπομπή είμαστε, συμβαίνουν αυτά. Το είπες με προφορά Portsmouth. Ξεκάθαρα. Πορώδη, γιατί δεν ήμουν καλεσμένη στο βασιλικό γάμο με τέτοια προφορά. Τέλος πάντων, με τέτοια διασκευή μπήκαμε. Καταλάβατε όλοι. Ξέρεις ποιος είναι ο κύριος? Τον είδα. Πιτίνγκο. Ο κύριος Πιτίνγκο έχει κάνει μια εξαιρετική διασκευή. Έχει διάφορες, θέλω να σου πω. Έχει και για το Will Survive. Θα τον ακούμε συχνά στην εκπομπή. Θέλω να τον δεις ξανά. Τον να είδα. Τον δουν και οι ακροατές μας. Το παιδί είναι σίγουρα γεννημένο στη Σταυρούπολη. Κατά λάθος βρέθηκε εκεί που βρέθηκε. Δεν είδα πού. Κάτι λατινοαμερικάνικο είναι τώρα. Είναι Βραζιλία, είναι Αργεντινή, δεν ξέρω πού είναι. Από αυτά που αγαπάμε εμείς πολύ. Είναι με το μαλλί το Σταυροπολίτικο 2004. Ναι. Τότε ήτανε. Στη μηχανάκι. Μόδα. Ναι. Παπάκι. Κανονικά. Τους αγαπάμε. Αλλά έχει μια ωραία κίνηση ο άτιμος. Είδες live. Ναι. Είχε κολλήσει με το live του έξω, σε έβλεπα. Άκουσα λοιπόν, χθες στο μαγαζί που βγήκαμε αυτή τη διασκευή και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πολύ ιδιαίτερη. Και πήγες, ρώτησες τον DJ ποιος το DJ, λέει. Ναι, τον DJ. Τον DJ. Ναι. Ποιος το λέει. Λοιπόν, να μπούμε λίγο σε αθλητικά μονοπάτια, έτσι. Γιατί πήγε... Όχι, κορίτσι μου. Τι χρωστάς. Λοιπόν, έρευνα κόλαφο σου έταξα. Ωραία, ακούω. Η δυνατή μουσική. Ναι. Μας σπρώχνει πιτίνγκο, ναι. Γενικά ναι. Στο junk food. Και έλεγα τι με σπρώχνει στο junk food. Γιατί παχαίνω. Η δυνατή μουσική φταίει που ακούμε όλη μέρα τσίτα. Κοίταξε, εγώ ακούω πάρα πολύ μουσική μέσα στην ημέρα, λοιπόν, και δυνατή. Έγινε έρευνα. Συνδυασμός από δύο πανεπιστήμια, για να μην πούν ότι έτυχε, ναι. Και το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης και της Νότιας Φλόριντα. Και τι έδειξε? Λοιπόν, οι ερευνητές έπαιζαν για πολλές μέρες τραγούδια διάφορα, Ed Sheeran, Van Morrison, Janet Jackson και Scorpions, ναι. Σε ένταση 50 decibel, περίπου η ένταση μιας χαμηλόφωνης συζήτησης, και στα 70 decibel η ένταση μιας μέσης ηλεκτρικής κούπας. Ναι. Το έχεις? Ναι, το έχω. Το μία χαμηλή και μία δυνατή. Και κατέγραφαν τις επιλογές των πελατών. Όσοι υγιεινά είχαν χαρακτηρίσει τα προϊόντα που είχε το εστιατόριο, σαλάτες, τορτίγες με λαχανικά, γιαούρτι, και τα... Μπράβο. Σχετικά. Τα ανθυγιεινά προϊόντα περιλάμβαναν μπέργκερ, τσιπς, μπισκότα με κομμάτια σοκολάτας, σάντουιτς με τυρί και χοιρινό.
τα αποτελέσματα, Ελένη και φίλα Κροατή που μας ακούς. Για να ξέρω τι μαγαζιά θα επιλέγω, έτσι. Θα ακούω μουσική και αναλόγως θα μπαίνω μέσα. Έδειξε λοιπόν τα αποτελέσματα ότι η πιο δυνατή μουσική είχε ως αποτέλεσμα λιγότερο υγιεινές επιλογές. Με την ένταση στα 50 decibel, στα χαμηλόφωνα δηλαδή, το 32% των πελατών αγόραζε προϊόντα που εμπίπτουν στην κατηγορία των υγιεινών. Ενώ με τη δυνατή μουσική, το αντίστοιχο ποσοστό έπεσε στο 25%. Ότι δηλαδή χτυπιέμαι με τη μουσική και έχω και όρεξη να φάω. Λοιπόν, άκου τι ισχυρίζει τη μελέτη. Ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η χαμηλόφωνη μουσική μας χαλαρώνει, ενώ η δυνατή μας εξιτάρει και οι δυο αυτές ψυχολογικές καταστάσεις καθορίζουν ξεκάθαρα την επιλογή μας για φαγητό. Γι' αυτό και δεν θα δούμε ποτέ σε salad bar να παίζει Iron Maiden. Ωραία λοιπόν. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Αυτό φταίει ξεκάθαρα, να ξέρεις. Αυτό, μέχρι τις 15 Ιουλίου. Όταν ξεκινήσει η άδειά μας. Όχι, δεν ξεκινάει στις 15, αλλά λέμε. Μέχρι τις 15 Ιουλίου που έχουμε βάλει ημερομηνία ορόσημο συγκεκριμένη, θα ακούμε χαμηλόφωνο μουσική. Ναι, μόνο chill out, έτσι, ήρεμες μουσικές. Μπάσκε. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις οτιδήποτε αν σώζεται. Και Αντωνάκη Ρέμο να βάλεις που σου αρέσει, αλλά να το βάλεις τσίτα, ναι, θα σου έρθει εκείνη την ώρα μια λιγούρα για κακό. Για μπέργκερ, Ναι. Μάλιστα. Ωραία λοιπόν, πάρα πολύ καλή και χρήσιμη η έρευνα. Όσοι έχετε τάση προς το junk food και τέτοια, κοιτάξτε τι μουσική ακούτε, τι επιλογές έχετε για να το περιορίσετε. Υπάρχει κάποιος normal άνθρωπος που δεν ακούει δυνατά μουσική? Εγώ πάντως και με μπαχ θα φάω τον μπέργκερ μου. δεν έχω τέτοια θέματα, έτσι. Αν έχω όρεξη, δεν ακούω. Ναι, δηλαδή... Δεν θέλω να ακυρώσω την έρευνά σου. Σου λέει ότι εκείνη την ώρα που θα ακούσεις μπαχ δυνατά. Ναι, δηλαδή πεινάω. Αντί να μπεις και να παραγγείλεις. Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω πεινάω, έτσι. Και είμαι... μπορεί να πάρεις ή μια σαλάτα Caesar, ας πούμε. Άκου λίγο, τελειώνει η εκπομπή, έτσι. Ναι. Είναι μεσημεράκι, πάω κάπου να φάω. Έχει chill out αυτή τη μουσική που παίζει, ξέρεις, στα μπιτσόμπαρα το πρωί που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, αυτό που θες τον καφέ να ηρεμήσεις, που κοιμάσαι λίγο ακόμη. Και πιστεύεις να μου αποτρέψει εμένα από το γεγονός του να φάω? Αλήθεια τώρα. Πού έγινε αυτή η έρευνα? Για μένα βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι δεν παίζει ρόλο αυτή η έρευνα. Γιατί πιστεύεις ότι υπάρχει, παίζει ρόλο κάπου, υπάρχει άνθρωπος που την ασπάζεται? Τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως ότι συνδέεται η βουλημία με την ψυχολογία. 100%. Συνδέεται, εκεί πατάνε αυτοί. Αλλά όχι στο τι μουσική ακούω. Ή ποιο είναι το μουσικό χαλί που έχει το μαγαζί για να επιλέξω τι θέλω να φάω. Επικεντρώνεται στην έρευνα, όχι στον Bach ή Maiden. Εγώ θα σου πω ένα άλλο. Τα μαγαζιά αυτά που είναι προς την παραλία, έτσι, που έχουν και φαγητό. Ναι. Που έχουν ωραίες μακαρονάδες, για να μην πούμε ονόματα και κάνουμε διαφήμιση. Ωραίες πίτσες. Πηγαίνεις εσύ σε αυτά τα μαγαζιά που έχουν την πιο lounge μουσική, έτσι. Ναι. Και παίρνεις μία σαλάτα μόνο. Αυτό λέει η έρευνα. Ότι ένας στους τέσσερις, αν ακούσει εκείνη την ώρα πολύ δυνατά μουσική, αντί να πάρει σαλάτα, θα του έρθει η λιγούρα και θα πει: άσε μωρέ, δεν θα φάω σαλάτα, θα πάρω ένα μπέργκερ. Κατάλαβες? Δεν μπορώ να σπαστώ αυτή την έρευνα και να την καταλάβω. Πάρε παράδειγμα στα κλαμπ. Τι βγάζουνε, τσίπς ή βραστακαρότα? Αναλόγως. Τσίπς βγάζουνε, δεν βγάζουν βραστακαρότα. Κοίτα, υπάρχουν αυτοί που βγάζουν καρότα με ξύδι όμως. Αυτό είναι το συνοδευτικό στα ποτά, γι' αυτό σου λέω, ανάλογος το μπαρ. Λοιπόν, να δώσουμε special καλημέρα. Βεβαίως. Στον Αποστόλη και τον Νικόλα που πάνε βόλτα. Καλημέρα Νικόλα. Καλημέρα γιατί Νικόλα, περιμένει. Πρώτα σε σένα που μας περιμένεις, έτσι, περιμένεις να ακούσεις μια καλημέρα και μετά μία ακόμη στον φίλο μας τον Αποστόλη. Καλή βόλτα να ευχηθούμε στα παιδιά. Είναι για βολτούλα, όσοι δεν πάτε θάλασσα. Οι μεγαλοπόλεις προσφέρονται τέτοιες μέρες που αδειάζουν, γίνονται πάντως πιο όμορφες. Πώς καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, ότι ξεκίνησε το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη? Γιατί βλέπεις ότι χθες Παρασκευή, ενώ είχε κόσμο, δεν είχε αυτό τον κόσμο της Παρασκευής που γίνεται χαμός. Όχι, έχει τουρίστες. Ναι, δηλαδή οι πρώτοι έχουν αρχίσει σιγά σιγά και φεύγουν. Ξεκινάνε από Παρασκευή μεσημέρι απόγευμα, με το που τελειώνουν τις δουλειές τους και φεύγουνε. Και αδειάζει πολύ αυτό το κλασικό που από το μεσημεράκι, θα βρεις απογευματάκι. Μπράβο, θα βρεις να παρκάρεις. Θα κατέβεις το βράδυ και θα είναι πιο normal, ήρεμα τα πράγματα. Θα βρεις να παρκάρεις και έξω από το μαγαζί που θέλεις. Μπράβο. Υπό άλλες συνθήκες, Παρασκευή, απόγευμα, βραδάκι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έτσι. Το Σαββατοκύριακο κινείσαι πιο ελεύθερα στην πόλη, πιο ήρεμα στην πόλη. Άρα θα τρως και πιο υγιεινά, γιατί δεν εξιτάρεσαι. Ναι, αυτό ξεκάθαρα. Και μετά θα επιστρέφουν όλο αυτό το Κυριακή βράδυ και θα αγκομαχάνει για την κίνηση, ναι, ναι, στην, ναι, επιστροφή η Δευτέρα πρωί.
Έτσι, όμορφη Θεσσαλονίκη, κλασική καλοκαιρινή Θεσσαλονίκη που ζει στους ήχους της Χαλκιδικής, έτσι. Ναι. Λοιπόν, να τώρα ένα δεύτερο πόδι. Να δώσουμε όμως και μία άσχημη, δυσάρεστη είδηση, γιατί okay, είπαμε καλό καλοκαίρι, είπαμε ότι μπήκαμε σε ρυθμούς καλοκαιριού. Και αυτό σε ρυθμούς καλοκαιριού είναι. Αλλά αυτά δυστυχώς δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, γιατί έχουμε φωτιά, έτσι. Ναι, μία πικαγιά σε αγροτοδασική περιοχή στην Εύβοια. Είναι στο δρόμο από Νέα Αρτάκη προς τη Στενή. Έχεις πάει Εύβοια? Χαλκίδα. Έχεις πάει Χαλκίδα? Έχω πάει Χαλκίδα. Ωραία. Και ξέρω ότι είναι όμορφα. Είναι πολύ όμορφα. Νομίζω ότι για Αθηναίους προσφέρεται εύκολα. Ναι, 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 είναι κοντά. Για να κάνουν εξόρμηση. Η φωτιά ξεκίνησε χθες λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Δυστυχώς φυσάει δυνατά στην περιοχή. Δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή, ευτυχώς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από αγροτική έκταση, πιθανότατα από ανθρώπινο λάθος. Αυτά. Ας δείξουμε λίγη προσοχή και σε αυτό το θέμα, έτσι, είναι κομμάτι του καλοκαιριού, το αντιμετωπίζουμε κάθε καλοκαίρι, είναι άσχημο, έτσι, να... Και δυστυχώς την πληρώνει, δηλαδή, εμείς πάλι την πληρώνουμε, γιατί καίγονται δάση, το τοπίο αλλοιώνεται, λιγότερο οξυγόνο, είναι τόσα πολλά, τόσα πολλά. Ας προστατεύσουμε οι ίδιοι, μπορούμε, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή αυτό το να οδηγάς και να πετάξεις το τσιγάρο από το παράθυρο, δεν πρώτο άκυρο. Μεγαλύτερη αμέλεια από αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή οδηγείς, έχει πράσινο δεξιά και αριστερά, δεν έχεις ένα έτσι τασάκι, ένα ποτηράκι στο αυτοκίνητο για να ρίξεις το τσιγάρο σου. Ναι. Και πρέπει να το πετάξεις έξω από το παράθυρο. Αυτό καλοκαίρι που... Τα γυάλινα, τα μπουκάλια που είναι σαν μεγεθυντικός φακός. Που βράζει ο δρόμος, έτσι. Έτσι. Τι θέλει, μια σπίθα θέλει για να ξεσπάσει πυρκαγιά. Οπότε μεγάλη μεγάλη προσοχή, γιατί και η φύση εκδικείται, έτσι. Έτσι. Σε έχουμε κάνει πολλά, οπότε ας δείξουμε όλη μεγαλύτερη προσοχή. Λοιπόν, να πούμε σε πιο αθλητικά μονοπάτια. Ποιος ήρθε, θέλω να πεις κανονικά όνομα. Περιμένω, σας περιμένω στη γωνία όλους τους δημοσιογράφους. Κοίταξε. Ποιος ήρθε. Θα του πάω και θέλω να τα πιάσω μετά τις 11. Α, πούμε για το τι είναι να είσαι διαφορετικό. Ναι, είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Θέλω να μου εξηγήσεις. Είναι διαφορετικό γιατί κάθε εβδομάδα ακούς ότι κάποιος παίκτης σου είναι δυσαρεστημένος. Λοιπόν, να το πάρουμε χρονικά. Να πούμε πρώτα λίγο για Kuipers. Να πούμε λίγο για Kuipers. Αυτό το παιδί, έτσι. Το πιτσιρίκι αυτό, καλή του ώρα, ο οποίος έκανε μια πάρα πάρα πολύ καλή χρονιά με τον Εργοτέλη. Ναι. Έριξε τη βόμβα, ναι, γιατί μίλησε σε μέσο του εξωτερικού, σε μέσο της πατρίδας του, είναι από το Βέλγιο, και είπε μεταξύ άλλων ότι εγώ στην ΑΕΚ δεν πάω. Ναι. Η ΑΕΚ δεν σεβάστηκε με την πρόταση που έκανε ούτε μένα, ούτε την οικογένειά μου, ούτε τον ατζέντη μου. Οπότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάω στην ΑΕΚ. Προτιμώ, είπε ο Kuipers, να μείνω στον Εργοτέλη και τη νέα σεζόν, στον Εργοτέλη της Β' Εθνικής, από το να πάω στην ΑΕΚ, στην πρωταθλήτρια. Στην πρωταθλήτρια, ΑΕΚ, θα το λέω σωστά. Λοιπόν, τι ακριβώς είπε, είναι ανώφελο να επιμένει η ΑΕΚ, έτσι. Αυτό το είπε σε δεύτερη φάση, ναι. Έδωσε ξανά συνέντευξη. Το συνεχίζει το παιδί, γιατί ακούγονται διάφορα. Με το που ρίχνει τη βόμβα ο Kuipers, βλέπεις ότι υπάρχει μια κινητικότητα, μια επικοινωνιακή κινητικότητα να μαζέψουν λίγο την κατάσταση, να μαζέψει και ο Εργοτέλης την κατάσταση με ανακοίνωση που εξέδωσε. Για να καταλάβω, συνεννοήθηκαν οι δύο ομάδες μεταξύ τους χωρίς να ρωτηθεί ο παίκτης? Υπάρχει συμφωνία ανάμεσα σε ΑΕΚ και Εργοτέλη? Ναι, υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα σε ΑΕΚ και Εργοτέλη για την μετακίνηση του Kuipers. Μάλιστα, η ΑΕΚ φαίνεται ότι κατέβαλε και τα χρήματα στον Εργοτέλη για την αγορά του παίκτη. Τέλεια. Και βγήκε λοιπόν ο παίκτης, γιατί μιλάμε για ένα ποσό το οποίο δεν του αρέσει, δεν τον καλύπτει, δεν τον ψήνει. Για να... 35 χιλιάρικα είναι το κατώτερο που έχει ακουστεί και αυτό που ισχυρίζεται και ο ίδιος ο παίκτης. Ωραία. Έστω όμως ότι είναι και αυτό το 78 που λένε, πες 80. 80 χιλιάρικα το χρόνο είναι περίπου 6 χιλιάρικα το μήνα. Ναι. Δηλαδή, άμα βάλεις και τα δώρα, είναι γύρω στα 5 χιλιάρικα το μήνα, 4,5 χιλιάρικα το μήνα για να πας στην πρωταθλήτρια. Αν βάλεις και το ενίκιο του σπιτιού, γιατί στην Αθήνα τα ενίκια είναι μπράβο, ακριβά, έτσι. Μπράβο, φωτιά τα ενίκια, μετακίνηση. Βενζίνη, σπάτα. Βεβαίως. Από εκεί που θα μένει για τα σπάτα. Βεβαίως. Δηλαδή, εγώ, για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, πέρα από την καζούρα που κάνουμε,
Είσαι η πρωταθλήτρια αυτής της χώρας της Άμυρης για φέτο. Ωραία. Και θες να χτίσεις την ομάδα του αύριο, να συνεχίσεις. Γιατί δεν θα μείνει και κανένας από τους περσινούς, γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ και όποιον θέλεις τον κρατάς, άμα θες. Και δίνεις ένα νέο παιδί αυτό το ποσό. Δηλαδή είναι και θέμα λίγο brand name, γοήτρου. Δεν είσαι μια δευτεροτρίτη ομάδα κατηγορία οικονομικά. Ο καθένας είσαι χαράζει, ο καθένας χαράζει την πολιτική που τον εκφράζει. Και θα, έχει, θα λαβαίνει και τις απαντήσεις λοιπόν που αξίζουν σε αυτές τις προσφορές. Λοιπόν, έγινε μια προσπάθεια από την ΑΕΚ να μαζέψει την κατάσταση λέγοντας ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση απόσυρσης από τη στιγμή που εμείς έχουμε συμφωνήσει με τον Εργοτέλη. Και έρχεται η ανακοίνωση του Εργοτέλη που για μένα θολώνει λίγο τα νερά. Ναι, ναι μεν, αλλά να ο ποδοσφαιριστής. Γιατί λέει, με αφορμή δημοσιεύματα σε μέσα μαζικής ενημέρωσης του Βελγίου που αφορούν τον ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Ούγκο Κάιπερς, και τον θέλουν να αρνείται να αγωνιστεί τη νέα περίοδο στην ΑΕΚ. Τον θέλουν να αρνείται. Που είναι δηλώσεις του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Ναι. Γιατί έγινε και μια προσπάθεια να αποδοθούν στο περιβάλλον. Ότι δεν έγινε ακριβώς έτσι, παρασύρθηκε από τον ατζέντη του. Ενώ τα είπε ο ίδιος. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τον φίλαθλο κόσμο τα εξής. Εδώ λίγο μπερδεύομαι. Θα σου πω πού ακριβώς μπερδεύομαι. Δεν δεχόμαστε επουδενή εκβιασμούς από όψιμους υπερασπιστές των συμφερόντων του ποδοσφαιριστή μας. Υπερασπιστές εισαγωγικά, έτσι. Ναι. Ενώ πρέπει να υπογραμμίσουμε σε όλους τους τόνους πως ο σύλλογός μας ήταν αυτός που βοήθησε τον Ούγκο Κάιπερς να αναδείξει το ταλέντο του. Και τι πρέπει να σας χρωστάει. Όχι, μισό λεπτά και λίγο. Τι εστί εκβιασμούς. Τι εστί εκβιασμούς. Υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και λέει, τέλος δεν μπορούμε να συζητήσουμε, να ζητήσουμε από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν την ιστορικότητα, αλλά ούτε καν τα χρώματα της ομάδας μας, να μας σεβαστούν. Στον αντίποδο όμως, καλούμε τον ίδιο ποδοσφαιριστή να αντιληφθεί ότι οι σκοπιμότητες και το παρασκήνιο που κάποιοι επιχειρούν να παίξουν σε βάρος του, μόνο κακό μπορεί να του κάνει. Δηλαδή, δημοκρατικότατη ανακοίνωση και στάση. Βάζω και ένα χέρι στον ποδοσφαιριστή. Για το όνομα του Θεού, παιδιά. Και έρχεται ο Κάιπερς, ναι, έτσι, με νέες δηλώσεις του και λέει, επιμένω ότι δεν θα πάω στην ΑΕΚ. Αυτά που κάθετος είπα, τα εννοώ. Ξεκαθάρισα δεν υπάρχει τα πάντα χθες τις δηλώσεις μου. Επιμένω ότι δεν θα πάω στην ΑΕΚ. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Λοιπόν, και έχει εξελιχθεί η υπόθεση Κάιπερς, ένα μεγάλο επικοινωνιακό φιάσκο για την ΑΕΚ, έτσι. Και νέες δηλώσεις του χθες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιμένει η ΑΕΚ. Το παιδί είναι ξεκάθαρο. Ναι. Έτσι. Έχω σεβασμό για το κλαμπ, όμως δεν θα παίξω σε αυτό για προσωπικούς λόγους. Είναι δική μου απόφαση, δεν έχω επηρεαστεί από τον ατζέντη μου ή τον πατέρα που μου. Που του χρέωσαν και βγαίνει και το ξεκαθαρίζει για ακόμη μία φορά. Και άκου τι λέει, προτιμώ να μείνω για ένα χρόνο στον Εργοτέλη από το να υπογράψω στην ΑΕΚ. Όμως το παράθυρο των μεταγραφών μόλις που άνοιξε και η πόρτα μου είναι ανοιχτή για κάθε κλαμπ πλην της ΑΕΚ. Πόσο ξεκάθαρο να γίνει. Τι άλλο να πει το παιδί. Από τον Κάιπερς, λοιπόν. Είναι ότι σαν το γιατί έχει αθηναϊκές πινακίδες. Γιατί δεν θες να πας στην ΑΕΚ. Γιατί έχει αθηναϊκές πινακίδες. Ακριβώς. Λοιπόν, στην παρούσα φάση φαίνεται ότι αφήνει η ΑΕΚ στην άκρη την υπόθεση, έτσι, θέλοντας να ασχοληθεί με άλλες μεταγραφικές κινήσεις και κατόπιν να επιστρέψει. Είναι λογικό και επόμενο, θέλει να κάτσει λίγο η σκόνη, γιατί ήταν ένα θέμα το οποίο επικοινωνιακά δεν ήχησε καλά. Όχι. Έτσι, να βγαίνει ένας παίκτης, τον οποίον δεν τον ξέραμε, δηλαδή πρέπει να παρακολουθείς Β' Εθνική για να δεις τι έχει κάνει ο συγκεκριμένος. Ακούγαμε Κάιπερς για ΑΕΚ, οκ. Okay. Ναι. Και απλά μπήκαμε, είδαμε κάποια νούμερα για το ποιον παίρνει η ΑΕΚ, να ξέρουμε να έχουμε μια εικόνα των αντιπάλων και το πώς κινούνται, έτσι. Και ξαφνικά βγαίνει ένας παίκτης, 20 χρονών, παίκτης Β' Εθνικής, και λέει ότι πάω παντού εκτός από την ΑΕΚ. Προτιμώ να μείνω στη Β' Εθνική από το να πάω στην ΑΕΚ. Και όλο αυτό δεν ηχεί καλά. Δηλαδή, και αντίστοιχα, συνδυαστικά να το δεις όμως, δηλαδή να ανοίξουμε λίγο το πλάνο, κάμερα σε μένα. Ναι. Δες, βάλε τις περιπτώσεις Κάιπερς, Λάζαρου, Χιμένεθ. Περίμενε, γιατί όχι, αλλού θέλω να το επικεντρώσω, όχι στις αποχωρήσεις. Όχι, στο οικονομικό, γιατί και ο Χιμένεθ. Και στους εκβιασμούς, γιατί και ο Λάζαρος είπε τα ίδια. Εντάξει, αυτό θα πρέπει να το αποδείξουν στα δικαστήρια. Έτσι. Εν πάση το τι λέει ο καθένας δεν σημαίνει ότι ισχύει απαραίτητα. Που θα εκκρεμούν, γιατί η ΑΕΚ έχει συμβόλαιο και με τους δύο. Ναι, εννοείται. Είναι μια υπόθεση λέει που θα τραβήξει δικαστικά, τουλάχιστον με τον Λάζαρο σίγουρα. Τώρα θα δούμε με τον Κάιπερς πώς θα εξελιχθεί.
και οι δύο κάνουν λόγο για εκβιασμό. Δεν μπορείς να υιοθετήσεις τέτοιο πράγμα, δεν μπορείς να αποδεχτείς, γιατί δεν έχεις στοιχεία, έτσι. Μπράβο. Αν έχουν στοιχεία οι δύο που το επικαλούνται, θα πρέπει να το αποδείξουν και στο δικαστήριο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πάνω σε αυτό που ξεκίνησες, ήταν ο Λάζαρος, έτσι. Έτσι. Ο Αραούχο. Ο Χιμένεθ, ο οποίος έφυγε από την Ελλάδα και έλεγαν όλοι ότι έχει να κάνει με οικογενειακούς λόγους και ούτω καθεξής. Ο ίδιος όμως είπε ότι είναι για οικονομικό. Όχι, ο ίδιος. Για προσωπικούς είπε ο ίδιος, ναι. Ο ίδιος λέει για προσωπικούς, γιατί, okay, σέβεται ότι βρέθηκε στην ομάδα, σέβεται ότι έδωσε την ευκαιρία για ένα restart στην καριέρα του. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, ο Χιμένεθ ήταν στα ζήτητα, έτσι. Ναι. Ήταν ανενεργός πάρα πολύ καιρό πριν τον καλέσει η ΑΕΚ και το εμπιστευτεί εκ νέου το τιμόνι της ομάδας. Έτσι. Οπότε, αμφότεροι χρωστάνε. Και ο Χιμένεθ χρωστάει στην ΑΕΚ και η ΑΕΚ χρωστάει στον Χιμένεθ. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, όταν πάει στην Ισπανία, βγαίνει το θέμα Ισπανό δημοσιογράφων ότι δεν ήταν οικογενειακοί λόγοι. Έτσι. Από τον περίγυρο του Χιμένεθ μπορούμε να πούμε και γνωρίζουμε καλά ότι το θέμα είχε να κάνει με το οικονομικό. Μάλιστα. Και έρχεται και τώρα ο Κάιπερς. Και τελειώνει και του Κάιπερς. Και έρχεται και ο Βράνιες. Και το διάλειμμα έρχεται 11 και 1, πήγε μετά το διάλειμμα. Άντας έρθει μετά ο Βράνιες. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Κάνε λίγο υπομονή. Και Παναγιώτη, Παναγιώτη. Και Παναγιώτη. Και εσύ κάνε λίγη υπομονή και ερχόμαστε. Τι ωραίο τραγούδι. Με Ριάννα μπήκαμε, με Ριάννα συνεχίζουμε, γιατί ξέρουμε ότι σας αρέσει, ξέρουμε ότι θέλετε να την ακούτε και μας αρέσει πάρα πολύ η Ρίρι. Την αγαπάμε. Και τώρα, έτσι που πήρε τα κιλάκια της ακόμη περισσότερο. Είναι πρότυπο. Είναι πρότυπο. Και είναι κομπλεξάριστη, γι' αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το τραγούδι το αφιερώνουμε. Ξέρεις που το έχω συνδυάσει στο μυαλό μου? Με την ταινία του Ρονάλντο. Ναι. Παίζει μουσικό χαλί, είναι στο background αυτό το τραγούδι, την ώρα που ο Ρονάλντο τον δείχνει, ρε παιδί μου, να παίρνει το αεροπλάνο. Θυμάμαι, Μουντιάλ, τι ήτανε, Μουντιάλ νομίζω, για το Μουντιάλ. Ναι. Για το Euro, τι ήταν. Τέλος πάντων, και άφηνε την οικογένειά του πίσω και έδειχνε τον Ρονάλντο να ταξιδεύει βράδυ, να είναι στο αεροπλάνο. Πώς αποχωρίζεται την οικογένεια αυτό. Όχι αποχωρίζεται την οικογένεια. Ξέρεις πώς σκεφτόταν, πώς προετοιμαζόταν ψυχολογικά για τα παιχνίδια. Δηλαδή, ωραία, έχει πολύ ωραία βιτρίνα, ναι, το ποδόσφαιρο, έτσι. Και έχει πολύ ωραία βιτρίνα και ο Ρονάλντο. Αλλά πίσω από αυτή τη βιτρίνα υπάρχει και δουλειά. Υπάρχει σκληρή δουλειά για να φτάσεις σε αυτό το σημείο που είναι ο Ρονάλντο και ο κάθε Ρονάλντο. Γίνονται πράγματα, πέφτει δουλειά, έτσι. Για τον Κριστιάνο λες? Για τον Κριστιάνο λέω. Γιατί με το αμφισβητείς? Και η ταινία του, αν και τον δείχνει, ρε παιδί μου, έτσι, το πόσο εγωκεντρικός είναι, πόσο ψηλά έχει τον εαυτό του. Είναι πολύ ωραία και αξίζει να τη δείτε. Την είχα δει 2 φορές όταν βγήκε. Πώς λέγεται? Δεν θυμάμαι καθόλου τώρα πώς λέγεται. Ψάξτε τώρα αυτή που βγήκε, η τελευταία για το Ρονάλντο. Ωραία. Βγάζει κάτι εγωιστικό, κάτι προσωποκεντρικό, δηλαδή που το πλησιάζει ο πιτσιρικάς. Πιστεύεις ότι ο Κριστιάνο είναι όντως αυτό ή το προσποιείται? Όχι, είναι αυτό. Πιστεύεις ότι είναι αυτό, ε? Ναι, δηλαδή δεν νομίζω ότι προσποιείται το ξενέρωμα που τρώει στο γήπεδο. Όταν δεν τελειώνει τη φάση, όταν το χαλάει κάποιος συμπαίκτης. Είναι εγωιστής, είναι εγωπαθής, ξέρει ότι αυτός και κανένας άλλος. Άρα. Δηλαδή για τον Ζλάταν νομίζω ότι θα το κάνει και λίγο μόνος. Δηλαδή ένα κλικ θα το μεγαλώσει. Θα το μεγαλώσει για να προκαλέσει, γιατί έχει δημιουργήσει ένα μύθο και θέλει να το συντηρήσει. Έτσι. Αλλά για τον Κριστιάνο είναι αυτό. Εγώ το αντίθετο νομίζω. Ναι. Ναι. Και η ταινία έχει πολλά ανθρώπινα σημεία. Δεν είναι κακή ταινία, δεν είναι και super wow. Είναι ντοκιμαντέρ, έτσι. Ναι, δείχνει τη ζωή του, ρε παιδί μου, πώς ξεκίνησε, τα προβλήματα με τον μπαμπά, με τα αδέρφια του και πώς έφτασε αυτός ο άνθρωπος στην κορυφή εκεί που είναι. Και το τραγούδι της Ρίρι, αυτό που ακούμε τώρα, είναι μέσα στην ταινία. Γι' αυτό κάθε φορά που το ακούω σκέφτομαι την συγκεκριμένη ταινία, την οποία θέλω να την ξαναδώ και θα την βάλω. Ωραία. Τώρα που δεν έχουμε αγωνιστική δράση, δεν έχουμε ποδόσφαιρο. Έχει να παίξει σειρά και ταινία. Καλά, εντάξει, τώρα για ένα μήνα δεν θα κάνουμε τίποτα. Δώσε λίγο Ρίρι. Αν θέλεις να stay, δηλαδή αυτό τώρα να το τραγουδάει ο κύριος Μελισανίδης. Ναι, ναι. I want you to stay, θέλω να μείνεις. Όποιον θέλω τον κρατάω. Δεν ταιριάζουν αυτά τα δύο μαζί.
I want you to stay, αλλά άκου λίγο να σου πω πώς έχουν τα γράμματα. Εκτός από Κριστιάνο Ρονάλντο, θα σκέφτεσαι και όλη την... όλοι όμως. I want you to stay, αλλά... Όλοι. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο Βράνιες. Ναι. Τάξαμε Βράνιες. Λύγει το συμβόλαιό του... Σε ένα χρόνο. Το ερχόμενο καλοκαίρι. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο παίκτης από τον Δεκέμβριο μπορεί να διαπραγματεύεται με όποια ομάδα επιθυμεί. Έτσι. Ναι. Και να κοιτάξει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Οι δρόμοι είναι δύο και τους ξέρει η ΑΕΚ. Έχουμε μιλήσει και είναι σίγουρο ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ενδεχομένως και πριν την έναρξη της προετοιμασίας. Ο Βράνιας έχει συμβόλαιο για άλλους 12 μήνες. Αν η ΑΕΚ θέλει να τον κρατήσει για περισσότερο, θα πρέπει να του προσφέρει περισσότερα. Διαφορετικά, ο παίκτης θα μείνει συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις του και στο τέλος θα φύγει ελεύθερος. Ο άνθρωπος είπε, εμείς όποιον θέλουμε τον κρατάμε. Ναι. Όχι όποιον θέλουμε, του προσφέρουμε περισσότερα. Αυτό. Άλλο το άλλο. Μην είστε κακοί. Άλλο το ένα. Και με Παναγιώτη Κονέ υπάρχει θέμα, έτσι. Απόσταση που γεφυρώνεται με Κονέ, σαν το γιοφύρι της Άρτας. Ολημερής χτιζότανε, το βράδυ γκρεμιζότανε. Ναι. Ο παίκτης ανέκυψε στην Ουντινέζε. Ναι. Ωραία. Δανεικός ήρθε στην ΑΕΚ. Περίεργο, θα τονίσουμε εδώ πέρα. Έχει εκφράσει την επιθυμία να φοράει τα χρώματα της ΑΕΚ και την επόμενη σεζόν. Θέλει να πάρει αποζημίωση από την Ουντινέζε και μετά να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Ωστόσο, σύμφωνα με εφημερίδα Σημερινή, στις πρώτες επαφές διαπιστώθηκε, τι άλλο, οικονομική διαφορά, η οποία βέβαια μπορεί να γεφυρωθεί. Με τις εξελίξεις στην περίπτωσή του να ξεκαθαρίζουν άμεσα. Εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε, γιατί έρχονται και κάτι τύποι στον ΠΑΟΚ που χαλάνε την πιάτσα και δίνουν 1,5 εκατομμύριο στον Χατσερίδη. Χατσερίδη τον έγραψε η ΠΑΕ. Πώς ξενέρωσα. Εγώ δεν ξενέρωσα με μεταγραφή, εγώ ξενέρωσα με το όνομα. Λοιπόν, τότε θα το λέμε Ευγέν Χατσερίδη. Όχι, να σου πω κάτι. Ευγένιος Χατσερίδης. Τώρα, ωραία, συγγνώμη, εντάξει, ο άνθρωπος. Έτσι, ναι. Δεν μπορώ τη μέση λύση, γιατί το είδα να το γράφουν κάποιοι. Κοίτα. Ευγέν Χατσερίδης. Όχι, το όχι. Διάβασα. Ευγέν Χατσερίδη. Το διάβασα. Ναι. Πρέπει να διαλέξουμε. Χατσερίδη είναι το πιο άσχημο που έχει επιλέξει η ΠΑΕ. Είναι το ουκρανικό η μετάφραση. Ναι, μισό λεπτάκι. Εγώ λέω να κρατήσουμε το Ευγέν, γιατί μας είναι και η Κίο από τον Σάχοφ. Χατσερίδη τότε. Και Χατσερίδης. Γιατί όπως είπε και ο πρόεδρος της Δυναμό, ο Χατσερίδης με πήρε τηλέφωνο, με ενημέρωσε για τον ΠΑΟΚ και μου είπε πως η επιθυμία του ήταν να συνεχίσει στην πατρίδα του πατέρα του. Πόσο το παιδί, ναι, το παιδί έχει ρίζες από Ελλάδα, είναι πόντιος, έτσι, ομογενής κεντρικός αμυντικός. Βλέπει τον κόσμο από τα 1,96-98. Ναι. 96. Να ξέρω να μην φωτογραφηθώ ποτέ μαζί του. Λοιπόν, με τον Ευγένιο Χατσερίδη βεβαίως. Μία μεταγραφή που πρωτοακούστηκε για τον ΠΑΟΚ το μακρινό 2012. Αματιαφήξη Ιβάν Σαββίδη. Διαστόματος Ιβάν Σαββίδη. Βεβαίως οι συνθήκες τότε ήταν διαφορετικές. Ο Χατσερίδης νομίζω ότι δεν περνούσε καν από το μυαλό του ότι θα άφηνε ποτέ την Δυναμό Κιέβου. Εκεί είχε βρει μια ποδοσφαιρική Ιθάκη, η αλήθεια είναι, πολλά τα χρόνια στην Δυναμό. Αποτέλεσε κομμάτι της ομάδας από το Κίεβο, αλλά όπως όλα τα πράγματα στη ζωή κάνουν τον κύκλο τους, ένας κύκλος κλείνει, ένας άλλος ανοίγει. Από πέρσι το καλοκαίρι φάνηκε ότι η συγκεκριμένη σχέση με την Δυναμό ολοκληρώνεται. Το είπε πολύ όμορφα και το έθεσε πολύ κομψά και ο προπονητής της ομάδας, ο Χάτσκεβης, ο οποίος είπε ότι μάλλον έπρεπε να τον δώσουμε νωρίτερα. Γιατί φάνηκε ότι ο Χατσερίδης έχασε το κίνητρό του. Κουράστηκε, μωρέ. Πόσα χρόνια είναι εκεί? 10 χρόνια. Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή για το όνομα. 10 χρόνια είναι εκεί. Νομίζω ότι και ο ίδιος χρειαζότανε μία επιλογή. Κάτι, ένα refresh, να έχεις ξανά το, αυτό που λες, το κίνητρο, τη διάθεση. Γενικά, να δοκιμάσεις άλλα πράγματα. Όταν δεν υπάρχει πιο άσχημο πράγμα από το να ξενερώσεις. Έτσι. Δηλαδή... Και όταν ξέρεις ότι μια καριέρα που θα διαρκέσει maximum, πόσα χρόνια αγωνίζεται, 20? Μια ποδοσφαιρική καριέρα, σε top επίπεδο. Τόσο είναι. Εντάξει, πες άμα ξεκινείς 18 χρονών. Ναι. 15 χρόνια. Τα 10 να τα είσαι σε μια ομάδα και να μην ξέρεις ότι μπορείς να έχεις και άλλες εμπειρίες. Είναι διαφορετικό. Λοιπόν, ορίμασαν οι συνθήκες στην σχέση, στο φλερτ, όπως θέλετε πείτε το, ανάμεσα στον Χατσερίδη και στον ΠΑΟΚ, και τελικά ο 31 ετών Ευγένιος Χατσερίδης
είναι το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, τον ανακοίνωσε ο Γιώργος Σαββίδης. Νομίζω είναι μια καψούρα εντός εισαγωγικών της οικογένειας Σαββίδη. Το περίμενε πώς και πώς, το είχε προαναγγείλει, έτσι. Το περιμέναμε καλά και εμείς. Καλά, το 34 είπαμε, είτε Αντετοκούμπο θα ερχόταν για τον μπάσκετ, δηλαδή, έλεγες, ή ο Χατζερίδης. Ακριβώς, έχει τρέλα, είμαι Αντετοκούμπο, είμαι Χατζερίδη. Το 34 βεβαίως πήρε και στον ΠΑΟΚ ο Χατζερίδης, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Πολύ υψηλές οι απολαβές του. Δεν χρειάζεται να σταθούμε και να αναλύσουμε αν αξίζει ή δεν αξίζει ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής αυτά τα λεφτά του. Νομίζω ότι από τη στιγμή που δεν είναι από την τσέπη μας, δηλαδή το θεωρώ λίγο άκομψο το να στέκεσαι στα λεφτά που προσφέρει η μία ομάδα. Θα μου πεις, εσείς στεκόσασταν μία ώρα στα πόσα δίνει η ΑΕΚ στον Κάιπερς. Ναι, γιατί είναι προσβλητικό. Ναι, είναι πολύ λίγα. Δηλαδή, όταν χρυσώνεις έναν ποδοσφαιριστή, το κάνεις από επιλογή και λες μαγιά του συλλόγου και μαγιά του ποδοσφαιριστή που μπόρεσε και πήρε τα συγκεκριμένα χρήματα. Όταν όμως προσβάλλεις τον ποδοσφαιριστή και βγαίνει ο ίδιος και στο πετάει κατάμουτρο ότι με προσβάλλει μια τέτοια πρόταση, τότε αλλάζει η κατάσταση. Χατζερίδης, ο οποίος. Έχει πολύ ωραίο life story. Τον είδαμε, να πούμε λίγο εδώ, γιατί ακούμε πολλά και διάφορα, τον είδαμε στα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Και επειδή το όνομά του είχε μπει στο μπλοκάκι των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, έτσι, είχε μπει και στη δική μας καθημερινότητα, οπότε στα παιχνίδια με την ΑΕΚ όλοι προσέξαμε ή αν θέλετε όλοι εστιάσαμε στον Χατζερίδη. Θα συμφωνήσω με τους περισσότερους ότι δεν εντυπωσίασε. Δεν ήταν καλός. Έτσι, δεν ήταν καλός ο Χατζερίδης στα παιχνίδια με την ΑΕΚ, αλλά προερχόταν η ομάδα από χειμερινή προετοιμασία. Έτσι. Να πούμε ότι το οικονομικό πρωτάθλημα είναι διαφορετικό λίγο με τις ημερομηνίες. Υπάρχει είναι διακοπή, υπάρχει προετοιμασία. Χιονίζει. Έτσι ακριβώς. Υπάρχει προετοιμασία της ομάδας μέσα στη σεζόν, μέσα στο χειμώνα. Οπότε από προετοιμασία έπρεπε η Δυναμό να δώσει παιχνίδια με την ΑΕΚ. Μετά από προετοιμασία, νομίζω ότι και τον ΠΑΟΚ τον έχουμε δει πολλές φορές. Καμία σχέση η εικόνα μιας ομάδας στα πρώτα παιχνίδια μετά την προετοιμασία, στα πρώτα παιχνίδια του καλοκαιριού, από ότι μετά θέλει χρόνο και να στρώσει και γενικά το κορμί, το σώμα. Πόσο μάλλον ένα τέτοιο ψηλό άνθρωπο, έτσι. Έτσι ακριβώς. Από εκεί και πέρα, όσοι βλέπατε κάθε Σαββατοκύριακο Ουκρανικό πρωτάθλημα, εδώ είμαστε να μας πείτε ποια είναι η άποψή σας. Εμείς θα σταθούμε στα νούμερά του, στους αριθμούς του και στην παρουσία του στην Δυναμό. Έτσι, έναν παίκτη τον κρίνεις από το βιογραφικό του. Θα μου πεις τα νούμερα είναι ένας καλός τρόπος για να πεις ψέματα. Θα συμφωνήσω. Μία μεταγραφή δεν μπορείς. Σοβαθεί αυτό που είπες. Το έχω γράψει πολλές φορές. Ναι. Για να δικαιολογήσω νούμερα και αριθμούς. Τι να σου πω. Κρίση ειλικρίνειος στο Λίμπερο 107,4. Μου κούπησες τον ήρμό όμως. Ναι, έλεγα ότι μία μεταγραφή δεν μπορείς να την κρίνεις με το καλημέρα. Έχουμε συναντήσει και έχουμε δεχθεί περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που δεν τους ξέραμε, που δεν περιμέναμε με τίποτα ότι θα κάνουν τη διαφορά. Να σας πω το πολύ απλό, το Βιερίνια. Α, καλά. Αυτό το στουρμπουλό το παιδάκι που ήρθε και στην πρώτη του χρονιά, Σωτήρη Δασκαλάκη, και εσύ που τα θυμάσαι καλά και είσαι εκεί απέναντί μου, που τον έβλεπες έτσι με τα κιλάκια του, με τους τραυματισμούς του, γιατί την πρώτη χρονιά με τη Χέτη έτσι. Περίμενες ότι θα εξελιχθεί αυτό το παιδί σε αυτόν τον Βιερίνια, στον αρχηγό Βιερίνια, σε αυτόν που βλέπεις τώρα, περίμενες ποτέ ότι θα έχει μια τέτοια εξέλιξη? Όχι, δεν ξέρεις ποτέ μια μεταγραφή τι θα σου δώσει. Και ποιον? Ο Ποικιλίδης σου είχε πει γι' αυτόν. Ότι είναι παιχταρά, σου είχε πει ο Ποικιλίδης γι' αυτό. Έβλεπε μπροστά. Πολύ ωραία ιστορία μας λέει ο Σωτήρης, τον οποίο εσείς δυστυχώς δεν ακούτε, ότι ο μεγάλος, ο αείμνηστος Παναγιώτης Ποικιλίδης, τον είχε ξεχωρίσει τον Βιερίνια και έλεγε στο Σωτήρη εδώ ότι είναι παιχταράς και ότι θα τον δείτε. Στην πρώτη του χρονιά, έτσι. Δεν ενθουσίασε. Δεν έπαιξε, ναι. Τραυματίστηκε αυτό ακριβώς. Ήταν πολύ άτυχος. Απλά βλέποντας το σουλούπι του και το παρουσιαστικό του, κανείς δεν φανταζόταν ότι θα εξελιχθεί έτσι ο Βιερίνια. Κι όμως είδατε αυτή η περίπτωση πώς εξελίχθηκε και πώς πίνουμε νερό στο όνομα του Βιερίνια. Ο Γκαρσία αντίστοιχα. Έτσι. Θα μου πείτε ο Γκαρσία ήρθε με μεγάλη καριέρα. Αλλά πάλι περίμενες ότι ήρθε εδώ για τα τελευταία. Πόσο χρόνο ήρθε παιδιά ο Γκαρσία? Πόσο χρόνο ήρθε ο Γκαρσία? 31 δεν είναι. 31 ήταν. 31.
Λοιπόν, σε όλα μπορείς να είσαι είτε καλοπροαίρετος είτε κακοπροαίρετος. Δυστυχώς δεν γίνεται να είσαι κάπου στη μέση. Απλά εγώ με τις φιλοσοφίες, από τη στιγμή που κάποιος φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, έτσι, και θα αγωνιστεί με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις. Όχι, είναι δική μου άποψη. Έτσι, κριτική θα γίνεται. Κριτική θα γίνεται πάντα. Δηλαδή, ο Κάνιας, αν ήξερε ελληνικά, το παιδί θα έλεγε φτάνει εσείς. Ναι. Με έχετε ξεσκίσει όλη τη χρονιά. Δηλαδή, στον τελικό έπαιξα, ορίστε. Πάρτε την εμφάνισή μου στον τελικό ως απάντηση. Κριτική θα γίνεται πάντα. Είναι κομμάτι της δουλειάς και κριτική και στο καφενείο και κριτική στην παρέα και κριτική μέσα από δημοσιεύματα. Αλλά να μην ισοπεδώνουμε καταστάσεις. Ένας παίκτης της Δύναμο από το Ουκρανικό πρωτάθλημα με διεθνής. Με παρουσία στους ομίλους Champions League. Εγώ δέχομαι. Εμβληματική προσωπικότητα. Εγώ δέχομαι ότι μπορεί ο άλλος να έρθει και να μου πει: ρε εσύ, Ελένη, με 1,5 εκατομμύριο θες να μου πεις ότι στην ποδοσφαιρική αγορά δεν μπορούσες να βρεις άλλον στόπερ, ναι, άλλον παίκτη με χαρακτηριστικά τα οποία έψαχνες? Προφανώς. Φυσικά και ναι. Προφανώς και θα μπορούσες να βρεις και με λιγότερα ενδεχομένως χρήματα. Από τη στιγμή όμως που αυτή είναι η επιλογή σου, τη δεχόμαστε. Και προχωράμε παρακάτω και μία μεταγραφή κρίνεται στο γήπεδο. Τα όσα έκανε στην Δυναμό, το δείχνουν οι αριθμοί του, το δείχνουν τα 10 χρόνια παρουσίας του. Ο κύκλος της Δυναμό έκλεισε, εκείνος του ΠΑΟΚ ανοίγει και βεβαίως ευχόμαστε στο παιδί να έχει την υγεία του, να είναι καλά. Η όλη πορεία και η στάση ζωής του δείχνουν ότι είναι ένα παιδί που είναι μαχητής, είναι νικητής. Έχει ένα πολύ όμορφο life story με την έννοια ότι... Δεν ήταν τα κλασικά... Όλα ήρεμα στη ζωή του, κύλησαν βάσει προγράμματος, ακαδημίες. Πήγα στις ακαδημίες και απλά είχα το άγχος του να με επιλέξει ο προπονητής. Μπράβο. Και δεν κοιμόμουν τα βράδια γιατί περίμενα κλείσει για να παίξω. Παιδί έφευγε από το σπίτι για να αποσυμφοριστεί από τις καταστάσεις που είχε στο σπίτι του. Έτσι ακριβώς. Έχει πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Ζένια. Το παρατσούκλου του. Να, ορίστε. Ούτε Βιέν, ούτε Βιένιος, ούτε Χατσερίδης, ούτε Χατσερίδη. Τίποτα, ζένια. Να σου πω κάτι. Επειδή το έχω δουλέψει πάρα πολύ στο μυαλό μου, εκείνος που θέλω να έρθει, δεν μιλάω ποδοσφαιρικά έτσι για να μην ξεσηκωθείτε, θέλω τον Τέμου. Το είπαμε και εδώ δηλαδή, προηγούμενη εκπομπή. Έρχεται ο Τέμου και βάζει μια γκολάρα. Πες μου λίγο πόσο εύκολο τίτλο μου έχει δώσει. Βέβαια, ο τίτλος θα παίζει παντού. Τέμου, τι κολάρα ήταν αυτή. Τέμου, τι ομάδα. Τι ομάδα. Ναι. Σωστά. Τέμου, ένας ΠΑΟΚ. Τέμου, μόνο γι' αυτό σε θέλω, να ξέρεις. Έτσι, για τον γκολ που θα βάλεις, θα έχει δώσει νίκη, θα έχει κλειδώσει το τρίποντο και θα παίξω με τίτλο το όνομά σου. Έλα, για ένα γκολ, παιδί μου, να κάνει ένα εξώφυλλο, κυρία. 1-0-5. Κλειδωμένο. 1-0-5 παίζουν αυτοί οι τίτλοι. Λοιπόν, πριν κλείσουμε το κομμάτι του Χατσαρίδη, υπάρχει κάτι το οποίο ξεχώρισες, γιατί εγώ μου άρεσε όλη η ζωή του, έτσι όπως μπήκα λίγο βούτυξα στο παρελθόν να του. Να πούμε ότι στο αφιέρωμα που έκανες, γιατί δεν είναι ωραίο να τα λες εσύ για τον εαυτό, να τα λέω εγώ για σένα. Πολύ ωραίο το αφιέρωμα στο Χατσαρίδη. Κινείται όλο με άξονα τη γιαγιά, η οποία πρέπει να είναι πραγματικά... Δεν είναι αυτό το κλασικό που λέμε «η μεγαλύτερη φαν είναι η μαμά μου». Ναι. Η μεγαλύτερη του φαν είναι η γιαγιά του. Εντάξει, μιλάμε τώρα για μια γυναίκα που ξυπνούσε μέσα στη νύχτα. Για να τον ταΐσει. Αυτή τον μεγάλωσε ουσιαστικά. Ναι. Οι γονείς του, θα το διαβάσετε, χώρισαν, είχαν διάφορα προβλήματα. Η μητέρα του τον έβλεπε 1-2 φορές το χρόνο, ξέρω εγώ. Πήγαινε και επισκεπτό την Ουκρανία. Πολλά οικονομικά προβλήματα, έτσι, φτώχεια, έτσι, δυσκολίες πολλές, αλλά αυτό το παιδί τα κατάφερε, είχε επιμονή, είχε θράσος. Ένα παιδί που μέσα στο γήπεδο είναι ο σκληρός των γηπέδων που λέμε, αλλά έξω από αυτό είναι ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος, ένας πολύ ευγενικός. Αυτό λέει η γιαγιά η Ραΐσα. Θα σας πω ειλικρινά, είναι πολύ ευγενικός. Με μια λέξη ο Ζένια μπορεί να είναι συναισθηματικός, αλλά απίστευτα ευγενικός. Μερικές φορές μου φαίνεται ότι στο σύγχρονο κόσμο δεν μπορεί κανείς να είναι τόσο ευγενικός. Και συμπληρώνει μετά η σύζυγος. Εντυπωσιακότατη Βικτόρια, παιδιά. Άντρες αυτής της εκπομπής, όσοι δεν την είδατε τη Βικτόρια. Καλά, να σου πω κάτι. Αν δεν έχουν γίνει αφιερώματα, αυτή είναι η γυναίκα του Χατσερίδη που θα ρίξει την τούμπα. Τότε να το κλείσουμε. Να το κλείσουμε το μαγαζί. Να πάμε Χαλκιδική, ναι. Να κάνουμε τα μπάνια μας. Νομίζω έχω δει κανένα δύο. Κι εγώ είδα. Εντάξει. Το πρώτο πράγμα αυτό είναι. Παίρνεις παίκτη ή ακούγεται για παίκτη, ψάχνεις γυναίκα Instagram. Βγαίνει από εκεί και ρεπορτάζ, παιδιά. Όπως με το Verbloom. Πρέπει να ακολουθούμε κανονικά και τις συζύγους. Λοιπόν, η Βικτόρια εδώ πέρα που έχουν δύο δίδυμα μαζί, με μια Γιάννα ξεμπέρδεψε. Γι' αυτό έχει τέτοια σώματα ακόμα, να ξέρεις. Αυτές είναι έξυπνες γυναίκες, Ελένη. Κατευθείαν δίδυμα. Μία γέννα με ένα μπάρο, δύο τριγόνια.
ναι, ούτε χαλάρωση. Με αλοζένια. Κατά θέλει... κόσμον Χατσερίδης θέλει μια ενδεκάδα παιδιών. Ναι. Θέλει να δημιουργήσει δική του ποδοσφαιρική ομάδα. Ο Χατσερίδης στα στόπερ, ο Χατσερίδης στο τέρμα. Χατσερίδης, δεν είπα στο Χατσερίδη. Ναι. Λοιπόν, έχει πει κι άλλο η Βικτόρια. Κεφαλιά ο Χατσερίδης γκολ! Ορίστε. Και δεν ξέρεις τώρα αν έχει ποιος βάλει αυτόν τον γκολ ο Χατσερίδης στόπερ ή ο Χατσερίδης φορ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άκου την Βικτόρια. Ξέρω το χαρακτήρα του Ευγένιου. Πάντα βλέπω αν είναι ευχαριστημένος. Ανησυχώ όμως για αυτόν κατά τη διάρκεια των αγώνων. Δεν μπορώ να χαλαρώσω όσο διαρκούν τα μάτς. Φοβάμαι ότι ο Ευγένιος θα προκληθεί από άλλους παίκτες στο γήπεδο. Τέτοια ευγένεια σου λέει έχει το παιδί. Έχεις ακούσει εσύ κανέναν Ευγένιο να είναι γενής? Δηλαδή το έχει το όνομα. Σου έλεγα χθες. Έχεις ακούσει ποτέ να λέει καμιά κοπέλα τον Βλάκα, ξέρω εγώ, τον Ευγένιο? Τον Ευγένιο. Δεν μου φέρθηκε καλά. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς, φίλε Κροατή. Καταλαβαίνεις όμως. Όχι, την ατάκα. Δεν κολλάει. Δηλαδή τη βλέπεις την άλλη στεναχωρεμένη. Ναι. Χώρισε. Θα σου πει ότι το λένε Ευγένιο τον άλλον? Όχι. Με χώρισε ο Ευγένιος? Όχι. 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 Θα σου πει ο Μπάμπης, ναι. Λοιπόν. Ευγένιο δεν έχεις ακούσει. Πάντως το παραδέχεται και ο ίδιος, γιατί λέει ότι δεν ήμουν και ο πιο εύκολος άνθρωπος. Έτσι στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του στην Δυναμό, ότι σας ευχαριστώ, εδώ ανδρώθηκα, εδώ έγινα ό,τι έγινα. Και κυρίως σας ευχαριστώ γιατί ξέρετε ότι δεν ήμουν και ο πιο εύκολος άνθρωπος. Ξέρει και ο ίδιος ότι ναι, άλλο το ποδόσφαιρο. Να σου πω κάτι. Στόπερ και ευγενικός δεν πάνε μαζί. Ξεκινάμε από το βασικό. Όχι, κύριε, περάστε. Όχι, συγγνώμη, την μπάλα ή εσείς. Δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο αυτό. Λοιπόν. Ένας διαφορετικός άνθρωπος μέσα στο γήπεδο, ένας διαφορετικός άνθρωπος εκτός. Αυτό τουλάχιστον εμείς αντιληφθήκαμε από τη βουτιά που κάναμε μέσα στην ζωή και στην καριέρα του Χατσερίδη. Υγεία να έχει και πολλές επιτυχίες βεβαίως. Καλό ρίζικος στην ομάδα του Δικεφάλου. Οι συζητήσεις και όλος αυτός ο αρνητισμός, γιατί μου γράφει εδώ ο Θωμάς, καλημέρα Ελένη, η κριτική του καναπέ ξεκίνησαν νωρίς τη δουλειά τους, αναφέρομαι στη μεταγραφή του Χατσερίδη. Θωμά, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δηλαδή εγώ δέχομαι και αυτούς που θα έρθουν να με ρωτήσουν, δηλαδή δεν υπήρχε άλλος στόπερ με 1,5 εκατομμύριο. Υπήρχε βεβαίως. Ναι, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Επιλογές είναι όλα. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτός επιλέχθηκε, αυτός υπέγραψε, ας το ευχηθούμε να έχει την υγεία του. Και όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Ας έχουμε έτσι θετική προδιάθεση απέναντι στους ποδοσφαιριστές που φορούν την φανέλα του ΠΑΟΚ ή γενικά απέναντι στους ποδοσφαιριστές που έρχονται στην αγαπημένη ομάδα του καθενός. Έτσι. Λοιπόν. Ναι. Και 32 πήγε, πάμε στο διάλειμμα. Τα Τζουρί είναι μαζί μας. Billiard and Bowling Center Τζουρί. Απολαύστε παιχνίδια στα Τζουρί. Μπιλιάρδο με 7 αμερικάνικα, 6 γαλλικά τραπέζια και πινκ-πονγκ. Παίξτε bowling στα Τζουρί και κερδίστε στα δύο παιχνίδια άλλο ένα δώρο. Μέχρι τις 8 το βράδυ φοιτητές με 2 ευρώ, με 1,5 τα παιδάκια. Παπαναστασίου 58, περιοχή Ιπποκρατίου. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με λοιπά μεταγραφικά. Βεβαίως, γιατί έχουμε και συνέχεια. Έχουμε. Είναι καυτές ημέρες έτσι σε επίπεδο μεταγραφών. Ωραία πράγματα είναι αυτά. Ωραία. Να σου πω κάτι, μόνο έτσι θα περάσει όμως το ναι, διάστημα μέχρι να μην μιλάς, έχουμε και Μουντιάλ έναν ολόκληρο μήνα. Έχουμε ναι, αλλά προετοιμασία. Και πάλι Μουντιάλ μέχρι τις 16 του μήνα πώς θα περάσει. Τι είναι. 14 μέρες. Δύο εβδομαδούλες. Ας έχουμε μεταγραφικά. Φέρτε μεταγραφικά. Γράψτε ονόματα. Δώστε μεταγραφές στο λαό. Πάμε σε διάλειμμα, Σωτήρη. Dua Lipa, έτσι. Για τους φίλους που δεν είναι μουσικά ειδικοί, του συστήθηκε μέσα από το Μουντιάλ. Τη μάθαν όλοι. Όχι πιο Μουντιάλ. Τελικό. Είμαι ήδη σε ρυθμό Μουντιάλ. Να, είδες. Σου έχω πει, ζω γι' αυτό κάθε 4 χρόνια. Άλλοι περιμένουν Ολυμπιακούς αγώνες. Την είδατε και την είδαμε στον τελικό του Champions League. Ήταν αυτή η κοπέλα με το κορμάκι. Η όμορφη κοπέλα, να πούμε εμείς, με το κορμάκι ναι, 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 έξω, η οποία πρέπει να γνωρίστηκε, να πέρασε καλά, πώς να το θέσω, με τον Ασένσιο. Ναι, πέρασε έτσι, καλά λογικά. Εντάξει, δεν ξέρεις ποτέ πού θα γνωρίσεις τον άλλον. Για παράδειγμα, η κοπέλα πήγε να τραγουδήσει. Όμορφος ο Ασένσιο. Ναι, και αυτή όμορφη όμως. Ναι. Αυτή την κάλεσαν να τραγουδήσει στον τελικό του Champions League. Έτυχε τώρα να γνωρίσει και ένα ποδοσφαιριστή. Έτσι, δεν ξέρεις τι καλά, σου ξημερώνει. Πλάκα κάνεις τη δουλειά σου, δεν ξέρεις ποτέ ποιον γνωρίζεις και πού θα γνωρίσεις κάποιον. Έτσι. Λοιπόν, 10 λεπτά μείνανε, εμείς έχουμε μπει έτσι σιγά σιγά σε τέτοιο
mood για να τα μαζεύουμε και να φεύγουμε. Εσείς έχετε μπει σε mood για να φεύγετε προς Χαλκιδική. Έτσι, το τζουρίθι είναι στην παρέα μας όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Παίζουμε bowling, μπιλιάρδο, ping pong, βλέπουμε αγαπημένους αγώνες, επιτραπέζια, παιχνίδια, έχει και PlayStation, αναλαμβάνουν και τα παιδικά πάρτι. Τι άλλο θέλετε δηλαδή? Παπαναστασίου 58, περιοχή Ιπποκρατίου. Ωραία. Λοιπόν, για να κλείσουμε την παρένθεση, τη μεγάλη παρένθεση με τον ΠΑΟΚ. Ο Χατσερίδης έκανε την αρχή για τα μεταγραφικά του άνοιξε δικεφάλου. Άνοιξε το χορό των μεταγραφών. Υπέροχε, ναι. Ατάκα, κλεισέ, αλλά ναι. Υπέροχε. Άνοιξε το χορό των γκολ. Ναι. Και τώρα των μεταγραφών. Των μεταγραφών, λοιπόν. Εννοείται ότι έπεται και συνέχεια μέχρι και τις 20 Ιουνίου που θα μαζευτεί η ομάδα ξανά, που θα επιστρέψει σε ρυθμούς προπονήσεων πριν αναχωρήσει για την Ολλανδία. Θα έχουμε εξελίξεις στα μεταγραφικά. Είναι μια επιθυμία του Ράσμα Λουτσέσκου να κλείσουν τα μέτωπα μέχρι και εκείνη την ημερομηνία. Οπότε περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή για Βέρμπλουμ. Τα μηνύματα είναι θετικά. Θέλω αλλά... να έρθει, δεν μπορώ άλλο. Θέλεις να έρθει, ναι, Βέρμπλουμ. Το περιμένω, για την ώρα, για την ώρα απολαμβάνει έτσι στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης με την οικογένειά του. Έτσι. Είχα καιρό να περιμένω να δω όνομα, να διαβάσω όνομα και να περιμένω να πραγματοποιηθεί τόσο πολύ. Από εκεί και πέρα σήμερα οι Ρουμάνοι κάνουν λόγο για τον Κεσέρου, Κλαούντιο Κεσέρου. Έτσι. Έτσι. Ρουμάνος. Τον είχαμε ακούσει και τον Γενάρη, μας είχε απασχολήσει και τον Γενάρη. Λοιπόν, Ρουμάνος, ο οποίος αγωνίζεται στην Λουντογκόρετς, 26 γκολ σε 30 συμμετοχές. Το Γενάρη ψαχνόταν να φύγει, φάνηκε ότι δεν θα μείνει στην Λουντογκόρετς. Τελικά όμως οι δύο πλευρές υπέγραψαν συμβόλαιο, επέκταση της συμφωνίας τους. Μέχρι ανανέωση μέχρι τον Ιούνιο του 2020, αλλά σύμφωνα πάντα με τους Ρουμάνους, ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, προτίθεται να βάλει για ακόμη μία φορά το χέρι στην τσέπη και να κινηθεί για την συγκεκριμένη περίπτωση. Τον γνωρίζει σαφώς πολύ καλά και ο Ράσβαν Λουτσέσκου, ο συμπατριώτης του Ράσβαν Λουτσέσκου. Νομίζω ότι τον είχε αναφέρει σε μία από τις συνεντεύξεις που είχε δώσει στην Ρουμανία, πως το όνομα Κεσέρου βρισκόταν στη μεταγραφική λίστα του ΠΑΟΚ και πριν από εκείνον, απασχόλησε και βρίσκεται ακόμη και σήμερα. Είναι μία υπόθεση η οποία έχει ενδιαφέρον. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, αυτά και από τον Κεσέρου. Δεν έχουμε πει καθόλου για τους πιτσιρικάδες που παίρνουν προαγωγή από τον Λουτσέσκου. Δεσμευόμαστε ότι αύριο θα μιλήσουμε αναλυτικά για αυτές τις δύο περιπτώσεις που φαίνεται ότι έχουν το προβάδισμα για την άνοδο στη μεγάλη ομάδα και θα έχουν έτσι την ευκαιρία να ακολουθήσουν την προετοιμασία. Είναι οι δύο περιπτώσεις από την K20 που αρέσουν και έχουν αφήσει πολύ θετικές εντυπώσεις. Αύριο όμως θα το πούμε το συγκεκριμένο, ναι, κομμάτι, έτσι. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο επήγει. Έχει μπάσκετ σήμερα. Έχει μπάσκετ σήμερα. Είναι, ναι, το μοναδικό άθλημα που συνεχίζει να έχει δράσει στην χώρα μας. Το παιχνίδι ανάμεσα στον Προμηθέα και τον ΠΑΟΚ στην Πάτρα ξεκινάει στις 6. Για την τρίτη θέση. Έτσι. Είναι μια θέση για το γόητρο. Έτσι. Είναι κίνητρο. Που στην Ελλάδα είναι σαν να βγαίνεις πρώτος. Αν βγάλεις τους δύο μεγάλους έξω, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, που έχουν το μεγάλο σύριαλ εκεί πέρα, γίνεται μια σφαγή, έτσι. Μεγάλο σύριαλ. Με να ξύλο, το... μηνύσεις, να φέρουν τον Μπορμπαλάν. Να φέρουν τον Μπορμπαλάν και τον Τζάμπολ. Ναι. Είναι και αυτό μια λύση. Πολλά πράγματα γίνονται που παραπέμπουν σε ποδοσφαιρικές άλλες εποχές. Και ίσως και χειρότερα. Καλά, αν γινόντουσαν αυτά στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, μιλάμε. Πέρα από το σοκ του κύριου Βασιλιάδη, έτσι, θα κάναμε μήνες να τον επαναφέρουμε τον άνθρωπο. Όλη η πολιτεία θα ήταν σοκαρισμένη, θεωρώ. Ναι, αυτά. Ναι, ναι, αν, ναι, γινόντουσαν αυτά που γίνονται στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, θα ζούσαμε μυθικές στιγμές. Τέλος πάντων, δεν μας απασχολεί τι κάνουν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ σήμερα για το γόητρο της τρίτης θέσης. Αυτή η επιβράβευση που σου δίνει η κατάκτηση της τρίτης θέσης θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα στις 6 το απόγευμα. Για ομάδα που φέτος στόχος της ήταν το χτίσιμο και τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Για μια ομάδα που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, έτσι. Ναι, ξεκίνησε η σεζόν και η ομάδα δεν ήταν ποτέ σε πλήρη απαρτία. Ποτέ. Κάθε μέρα ήταν τρομερά άτυχη. Νομίζω ότι πολύ πολύ αργότερα, έτσι, χρειάστηκε να περάσει αρκετός καιρός προκειμένου να δούμε την ομάδα σε πλήρη σύνθεση. Τέλος πάντων,
Τέλος καλό, όλα καλά για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα δοκιμάζεται στην έδρα του Προμηθέα στην Πάτρα στις 6 ώρα. Εκτός ο Χαραλαμπόπουλος. Εκτός ο Τσόχλας λόγω του σοβαρού τραυματισμού του, όπως ξέρουμε, και της επέμβασης που έτσι υποβλήθηκε. Θα λείπει και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ήταν γνωστό αυτό στην ομάδα, γιατί θα συμμετέχει σε ένα camp του NBA στο Τρεβίζο. Μάλιστα, αυτές λοιπόν είναι οι δύο απουσίες για τον ΠΑΟΚ. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤΕΝΑ, ραδιοφωνικά βεβαίως από τον Λίμπερο 107,4, που θα βρίσκεται και εκεί για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, και διαδικτυακά βεβαίως μέσα από το ΠΑΟΚ 24, λεπτό προς λεπτό η εξέλιξη του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Έχεις δει τι γίνεται με τα σχόλια σε αυτά τα live του ΠΑΟΚ 24, έτσι? Ναι. Είναι τα απολαυστικά. Πολύ αυτά. Ωραία πράγματα συμβαίνουν. Να σου πω την αλήθεια. Είναι σαν μια μικρή κερκίδα διαδικτυακή. Ναι, που μπορείς και συζητάς, ανταλλάσσεις απόψεις, περιμένεις τον άλλο να σου απαντήσει σε αυτό που είχες γράψει. Και υπάρχει ένα. Έχει μέχρι και γούρια. Ναι, ναι, ναι. Γράφει ο άλλος από Ελβετία, ας πούμε. Στέλνω τη γυναίκα στο περίπτερο για να λείπει από το σπίτι, γιατί στο βόλι, ας πούμε, που το παρακολουθούσα το live, έλεγε: με το που φεύγει από το σπίτι, βάζουμε πόντους per set. Οπότε διώχνω τη γυναίκα. Ναι. Αυτό είναι. Μας έχει τάξει και σοκολάτες εδώ. Αλήθεια. Βέβαια. Το καλοκαίρι θα φέρει σοκολάτες από την Ελβετία. Έχει άλλη αξία σοκολάτα εκεί, το ξέρεις. Με τι μουσική θα συνοδέψουμε τις σοκολάτες μας? Λέω μήπως μας κοπεί και μια όρεξη βάσει της έρευνας. Δεν ξέρω που είπες την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ό,τι και αν είναι, θα το ακούσουμε δυνατά. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, πριν δώσουμε και πρωτοσέλιδο Φόρτσα και Άρησης, που κυκλοφορούν σήμερα ημέρα Σάββατο, το καθιερωμένο ραντεβού σας με την ενημέρωση τόσο με τον ΠΑΟΚ όσο και με τον Άρη, να σταθούμε λίγο στις δηλώσεις του Ντεμπλάσης. Το θυμάστε, έτσι, Παύλο Ντεμπλάσης, Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος μίλησε, έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη στο εξωτερικό. Παίζει στη Mainz, Bundesliga. Έτσι ακριβώς. Να πω ότι τα είπε με το Γάντι. Όχι. Τα έθεσε κομψά. Είπε μέχρι εκεί που τον έπαιρνε. Πώς να το προλογίσω. Ώστε να μην είναι μηνύσιμα όσα είπε, μάλλον. Ώστε να μην έχει τραβήγματα τον άνθρωπο και τον καλούν εδώ για δικαστήρια και τέτοια. Μπράβο. Λέει μεταξύ άλλων ο Ντεμπλάσης. Αλλά εντάξει, όχι ότι θα τον καλούσε κανείς. Ναι. Ο Μυραλάς έφυγε, πάει. Τελειώσαμε. Λέει, είναι αλήθεια ότι η τάση είναι να κερδίζουν γενικά οι μεγάλες ομάδες, αλλά γνωρίζεις ότι μπορεί να έρθει το οποιοδήποτε αποτέλεσμα σε κάθε γήπεδο. Κάνει σύγκριση γερμανικού και ελληνικού πρωταθλήματος. Αυτό πράγματι λες ότι είναι κόμμα να χάσεις με αντίπαλο την Bayern Μονάχου, γιατί σε ξεπερνάς τα πάντα. Αλλά έπρεπε να πάω στο Μόναχο δύο φορές να κερδίσω και να φέρω ισοπαλία σε δύο διαφορετικές χρονιές. Και στην τελευταία αγωνιστική με την Dortmund κερδίσαμε για πρώτη φορά στην έδρα της. Γίνονται αυτά, έτσι. Πάνε οι μικρομεσαίες ομάδες και κερδίζουν μέσα στην Bayern. Συγγνώμη, θες να πεις ότι διεκδικούν? Ναι, διεκδικούν. Να τα ακούσει αυτά ο Μανόλο Χιμένεθ, θα πέσει από τα σύννεφα. Ήρθαν εδώ με θράσος, σου λέει, μέσα στο σπίτι της Μπάγκερ να τις κλέψουν να παίξουν και να μας κερδίσουν κιόλας. Κοίτα να δεις πράγματα που συμβαίνουν. Αυτό το ποδόσφαιρο θέλετε? Λοιπόν, στην Ελλάδα, λέει ο Ντεμπλάσης, παίζαμε εναντίον του Ολυμπιακού και ένιωθες λίγο ότι πρόκειται να τους βοηθήσουν ή ότι θα ήταν πιο περίπλοκο. Στη Γερμανία τίποτα δεν είναι απίθανο. Ένιωθες, λέει, ότι πρόκειται να τους βοηθήσουν ή ότι θα ήταν πιο περίπλοκο. Ο Αργεντινός Ντεμπλάσης, έτσι. Τα λόγια είναι Αυτή περιτά. Είναι η εικόνα που αποκόμισε από το ελληνικό ποδόσφαιρο και την οποία κατέθεσε στην Γερμανία. Δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος, θα πούμε, και που μιλάει μόλις φεύγει. Και το έθεσε και πάρα πολύ κομψά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στην Άρηση σε να δώσεις πρωτοσέλιδο. Ναι, εποχή στον Άρη, έτσι ήρθε Πάκο Ερέρα ο προπονητής. Η έλευση του Ερέρα ανοίγει το δρόμο για συνεργασία με δύο παγκόσμιους ποδοσφαιρικούς κολοσσούς, Μπόκα και Μπάρτσα. Αποκάλυψε τη Άρη Σίσε, θέλει να φέρει Ντε Γκαλαρέτα. Είναι 25χρονος κεντρικός μέσος. Συνέντευξη του Κενάν Μπαργκάν φέτος όλα ήταν υπέρ μας. Και ο Βαγγέλης Αγγέλου παραμένει στο τιμόνι της ΚΑΕ. Ανακοινώθηκε βεβαίως και για τη νέα σεζόν. Πιάνει δουλειά και τρέχει το μεταγραφικό σχεδιασμό. Μπόρις Ντάλο, ο πρώτος εκλεκτός. Μάλιστα. Λοιπόν, και Φόρτσα που κυκλοφορεί σήμερα, αποκλειστικό ρεπορτάζ του μεταγραφικού σχεδιασμού. Ο νέος ΠΑΟΚ.
Ο Βέρμπλουμ πρώτο πυλών της Τούμπας, πούκι και φόρα από μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, προτεραιότητα για τον δικέφαλο. Τι ισχύει με Κόντε και Γέντρισεκ, το μέλλον Ενρίκε Ουάρντα, Χαρίση Κίτσιου, Μιστακίδη και η αλήθεια για το συμβόλαιο του Χατσερίδη. Κώστας Μπαλογιάννης, Λευθέρης Λίρατζης, ποιοι είναι αυτοί που ανεβαίνουν στην πρώτη ομάδα. Τα γράψαμε κι εμείς μέσω εβδόμαδα και νομίζω ότι θα πούμε πολλά περισσότερα για αυτούς τους δύο, για τους μικρούς, αύριο. Ο ακριβώς ΠΑΟΚ, το μεγαλύτερο μπάτζετ όλων των εποχών. Φάνη Ζαφυρίου, τρέλα για τον ΠΑΟΚ, μιλάμε για τον αγαπημένο Φάνη με την σημαία του ΠΑΟΚ. Και Μανώλης Παπακώστας, ο γιατρός του ΠΑΟΚ, μιλά στη Φόρτσα και ανοίγει τον ιατρικό φάκελο. Τι έγινε με Λεβέκ, Ελκαντουρί και Θλάσης. Παρασκήνιο, η πόρτα που άνοιξε ο Ιβάν, η τύχη του Οτσόα και τι έκλεψαν από τον ΠΑΟΚ. Τέτα τέτ με την Έλενα Κρεμλίδου, την κοπέλα εδώ, δικό μας το πρωτάθλημα. Όμορφο κορίτσι. Ιστορίες μικρών τελικών βεβαίως, τι παίζει με τους διαιτητές, γιατί αρπάχτηκε ο Σάκοτα. Θα δούμε μπάσκετ και στη Λίμνο. Οπα. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρεις τι γίνεται στην πατρίδα σου? Δεν ξέρω, θα το ερευνήσουμε. Οφείλεις να ενημερωθείς. Τι γίνεται στη Λίμνο? Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, πήγε και 58. Ο κύριος Γιώργος έχει έρθει. Έχει έρθει. Ένας απλός παρατηρητής, καλοκαιρινός παρατηρητής. Καλοκαιρινός παρατηρητής, θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 3 εδώ στο Λίμπερ 107,4. Μετά έχει μπάσκετ, μετά έχει πολλά και διάφορα. Μένετε συντονισμένοι, αν είστε στα αυτοκίνητά σας, πηγαίνετε, σχολάτε, γυρνάτε, οτιδήποτε, ακούτε σταθερά Λίμπερο 107,4. Εμείς εδώ θα είμαστε, δεν προβλέπετε παραλία, οπότε κάντε καμιά βουτιά και για μας που θα κρατήσουμε όλο το καλοκαίρι εδώ. Κολόνες. Κολόνες, αυτή την πόλη. Κολόνες της πόλης. Λοιπόν, Τζουρίς. Billiard and Bowling Center Τζουρίς στην παρέα μας. Απολαύστε παιχνίδι στα Τζουρίς. Μπιλιάρδο με 7 αμερικάνικα, 6 γαλλικά τραπέζια και πινκ πονγκ. Έχει ωραίες προσφορές με 2-1 δώρο για το bowling. Απολαύστε τους αγαπημένους σας αγώνες. Να πάτε τώρα εκεί πέρα για το Μουντιάλ Παπαναστασίου 58 στην περιοχή του Ιπποκρατίου. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 10 το πρωί, να πιούμε το καφεδάκι μας και να σχολιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο ό,τι κυκλοφορεί και ό,τι υπάρχει. Μέχρι τότε, να είστε καλά να και να περνάτε καλά. Καλά. Γεια σας. Γεια σας.